Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Πάμε Γήπεδο εδώ στη Δέλτα Τηλεόραση. Καλή εβδομάδα σε όλους, Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου και είμαστε εδώ κοντά σας μέχρι τις 12 θα σας κάνουμε παρέα με όλα τα αθλητικά νέα των ημερών στη Θράκη και όχι μόνο με τον Γιώργο Πανταζίδη όπως η κάθε Δευτέρα. Καλησπέρα Κοσμά, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Με πολλά και διάφορα που έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο, μπορεί να είχαμε προβλήματα με τον καιρό και για τον λόγο αυτόν είχαμε και πολλές αναβολές, ωστόσο και πάλι διεξήχθησαν αρκετές αναμετρήσεις. Είχαμε πλούσια δράση σε ποδόσφαιρο, βόλεϊ, μπάσκετ και όχι μόνο. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα θα πάμε να τα συζητήσουμε. Ένα από τα σημαντικότερα θέματα στη σημερινή εκπομπή σίγουρα είναι η εκδήλωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Εύρου, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Η κάμερα της Δέλτα Τηλεόρασης ήταν εκεί και σε πολύ λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε στιγμιότυπα από την εκδήλωση. Ενώ μαζί μας θα είναι και λίγο μετά τις 10.30 ο πρόεδρος της ΕΨΕ Εύρου, ο κύριος Παντελής Χατζημαρινάκης. Όμως θα ξεκινήσουμε με βόλεϊ, καθώς ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης έπαιζε σήμερα για τη 17η αγωνιστική της Volley League, παιχνίδι μάλιστα με το οποίο ολοκληρώθηκε η 17η αγωνιστική της Volley League. Τα πλάνα που παρακολουθούμε είναι από τον αγώνα του πρώτου γύρου εδώ στην Αλεξανδρούπολη απέναντι στην Κηφισιά. Στο Ζιρίνιο Γιώργο, ο Εθνικός δεν ήταν καλός, η αλήθεια αυτή είναι, ιτήθηκε με 3-1 σετ χωρίς να βγάλει τα πράγματα που θα ήθελε ο Σάκης Μουστακίδης στον αγωνιστικό χώρο και τελικά έφυγε χωρίς βαθμούς από την Αθήνα. Ήταν ένα από τα παιχνίδια που λέμε ότι ο Εθνικός έπρεπε να διεκδικήσει κάτι προκειμένου να έχει και τις περισσότερες πιθανότητες να αποφύγει τις τελευταίες θέσεις που οδηγούν στα play-out, να μπει λοιπόν στην οκτάδα, στα play-off. Πήγαινε με καλές προϋποθέσεις ο Εθνικός, έψαχνε επιτέλους ένα θετικό αποτέλεσμα σε εκτός έδρας παιχνίδι, με εξαίρεση τη νίκη στην Κομωτινή. Ο Εθνικός έχει τα θεματάκια του σε εκτός έδρας αγώνα. Απέναντί του μια Κηφισιά που είχε τον Σπυριούνι σαν πρόβλημα της τελευταίας στιγμής και η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν στην μεγάλη της μέρα, με συγχωρείτε, ωστόσο ευτύχησε να έχει ως ηγέτη και top scorer τον Καναδό, τον Taylor Hunt, το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ Κοσμά σημείωσε 30 πόντους με εκπληκτικά ποσοστά αποτελεσματικότητας, κάτι που σημαίνει ότι πήρε το παιχνίδι μόνος του. Στα 4 σετ λοιπόν ήταν εκπληκτικός. Εκεί έπαιζε ο Νικολάκης, ο Πασαδόρος της Κηφισιάς. Δεν είχε λύσει ο Εθνικός απέναντί του. Δεν μπόρεσε να τον σταματήσει στα σημεία που έπρεπε. Αν μπορούμε να πάρουμε από την αρχή έτσι λίγο την εικόνα του παιχνιδιού, θα δούμε ότι ο Εθνικός μπήκε καλά. Μπήκε με διάθεση να μπλοκάρει και να πιέσει την ομάδα της Κηφισιάς. Έχασε αρκετά σερβίς. Τα λάθη γενικότερα ήταν αρκετά στο παιχνίδι. Εκατέρωθεν, ναι. Θα μπορούσε να πεις ότι ήταν ένα γενικότερα νευρικό παιχνίδι από ομάδες που ήθελαν την νίκη για διάφορους και σημαντικούς λόγους και οι δύο. Ωστόσο, ο Εθνικός πήγαινε καλά, έφτασε να προηγείται σε κρίσιμο σημείο με 20-17, στο συν 3 δηλαδή, μπαίνοντας δυναμικά στο κρίσιμο σημείο και εκεί λες ότι έχει το πάνω χέρι για να πάρει το πρώτο σετ που θα του δώσει άλλη ψυχολογία και αέρα για τη συνέχεια. Ωστόσο, εκεί ένα σερί από την Κηφισιά θα φέρει το 24-22 υπέρ των γηπεδούχων. Ίσα την προσπάθεια τον Εθνικό θα φέρει το παιχνίδι στα ίσια με το Ράνεν και Μπεγκολέα στο 24-24. Ωστόσο, εκεί ο Ρηδινός έχασε το σερβίς για να γίνει το 25-24 και να καταλήξει στα χέρια της Κηφισιάς, της γηπεδούχων Κηφισιάς, με επίθεση από τον Ρου Μελιωτάκη για το 26-24. Αυτό φαίνεται να μην επηρέασε ιδιαίτερα τον Εθνικό, που αν και μπήκε λίγο έτσι μουδιασμένο στην αρχή, ο Εθνικός κατάφερε και ισορρόπησε το παιχνίδι. Ευτύχησε να το κερδίσει
και να ισοφαρίσει έτσι με 25-22, ωστόσο κάπου εκεί έκλεισαν τα φώτα. Στο τρίτο σετ ήταν κοντά μέχρι τον 13ο πόντο. Ο Αθηναϊκός προηγήθηκε 13-11 εκεί. Υπήρχε μια αμφισβητούμενη φάση, δόθηκε υπέρ της Κηφισιάς με διαμαρτυρίες από πλευράς του Αθηναϊκού. Ωστόσο, από εκεί πέρα δεν μπόρεσε ο Αθηναϊκός σε κανένα σημείο να φανεί απειλητικός. Και ιδιαίτερα στο τέταρτο σετ τα πράγματα ήταν σβηστά. Υπέρ της Κηφισιάς εύκολα. Καταρχήν να πούμε ότι φάνηκε ότι δύσκολα μπορούσε να πει ότι λειτουργήσε καλά κάποιος τομέας. Με σκαπανεβάσματα αρκετά, λάθη αρκετά, πολλά χαμένα σερβίς, χωρίς ρυθμό το θέμα της πάσας και με δυσκολία η επιθετική, τόσο ο διαγώνιος όσο ιδιαίτερα στις κρίσιμες μπάλες και τις κόντρα επιθέσεις, όσο και ο Μπενγκολέα, δύσκολα τελείωναν τις επιθέσεις. Και φαίνεται ότι η τακτική δεν μπορούσε να, από πλευράς προπονητή, από πλευράς Μουστακίδη, δεν έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα, αφού η επιμονή στο σερβί στον Ρουμελιωτάκη δεν δυσκόλεψε την υποδοχή της Κηφισιάς και επίσης ήταν αδύνατος, σε οποιαδήποτε στιγμή του παιχνιδιού, να μπλοκαριστεί ο Τάιλορ Χαντ που έκανε τη μεγάλη ζημιά. Προβλημάτισε ο Εθνικός, ναι, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή, σε ένα παιχνίδι φωτιά, εκεί που λες ότι είναι η μισή παραμονή, εάν κέρδιζε ο Εθνικός, είχε μετά το πάνω χέρι για να είναι πολύ πιο ήσυχος. Υπήρχαν στιγμές που δεν έπιασε τα ψηλά στάνταρ απόδοσης και με τους παίκτες του Εθνικού να μην έχουν έτσι, την ένταση και το πάθος που θα έπρεπε σε ορισμένες στιγμές του αγώνα. Πάμε όμως την επόμενη μέρα, Γιώργο, γιατί σίγουρα ήταν ένα παιχνίδι που ο Εθνικός ήθελε να το πάρει κόντρα στην Κηφισιά. Είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή τους λόγους. Οι δύο ομάδες ήταν κοντά στη βαθμολογία και συγκεκριμένα στους τρεις βαθμούς ήταν διαφορά. 16 Κηφισιά, 13 ο Εθνικός. Πλέον η Κηφισιά με αυτό το τρίποντο φεύγει στους 19. Είναι στους 6 βαθμούς η διαφορά. Ο Εθνικός παραμένει στην πρώτη τελευταία θέση ισόβαθμος με την ΑΕΚ. Τι γίνεται από εδώ και πέρα? Τώρα από εδώ και πέρα είπαμε προηγουμένως ότι τα περιφέρεια στενεύουν. Ο Εθνικός θα πρέπει να ψάξει βαθμούς, θα πρέπει να διεκδικήσει καθαρές νίκες στην έδρα του επί της ΑΕΚ Αθηνών και της ΑΕΚ Κομωτινής. Και από εκεί πέρα είτε να ψάξει την έκπληξη σε κάποιο άλλο παιχνίδι. Έχει, θυμίζουμε, εκτός τον Ολυμπιακό, εντός τον ΠΑΟΚ και εκτός τον Παναθηναϊκό πέρα από ΑΕΚ και Κομωτινή. Και παράλληλα θα παρακολουθεί και τα αποτελέσματα των άλλων ομάδων, γιατί δεν εξαρτάται όλα πλέον, δεν είναι στο χέρι του Εθνικού. Είναι τα παιχνίδια με την Κομωτινή και την ΑΕΚ, αυτό που λέμε must win, έτσι? Ναι, αλλά δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Τουλάχιστον έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τώρα η κατάσταση. Μάλιστα, πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, να πάμε στα αποτελέσματα και στην βαθμολογία της Volley League, να δούμε πώς ολοκληρώθηκε αυτή η 17η αγωνιστική και τι γίνεται στη βαθμολογία, σε ποια βαθμολογική θέση είναι ο Εθνικός αλλά και η ΑΕΚ Κομωτινής. Να ξεκινήσουμε από τα αποτελέσματα. Ο Ολυμπιακός Παναμαχαϊκός 3-0, Παναθηναϊκός Ηρακλής 3-1, ΠΑΟΚ Φίνικας Σύρου 3-1 και Κηφισιά Εθνικός Αλεξανδρούπολης επίσης 3-1, ρεπό είχαν η ΑΕΚ Αθηνών και η ΑΕΚ Κομωτινής. Πάμε και στη βαθμολογία. Η μέρα γηπεδούχων. Η μέρα γηπεδούχων, ακριβώς. Ο Ολυμπιακός στην κορυφή παραμένει με 39 βαθμούς, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 32, 27 στην τρίτη θέση ο Παναθηναϊκός, 22 ο Παναμαχαϊκός, 21 ο Φίνικας Σύρου, 19 η Κηφισιά στην έκτη θέση. Στην 7η είναι ο Ηρακλής με 16 και εδώ βλέπουμε την ΑΕΚ με 13 και ο Εθνικός, 5 η ΑΕΚ Κομωτινής. Στην επόμενη αγωνιστική ο Εθνικός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ Κομωτινής παίζει μέσα στον Ηρακλή στην Θεσσαλονίκη. Πλέον ο Εθνικός παρακολουθεί την πορεία του Ηρακλή και της ΑΕΚ, ιδιαίτερα της ομάδας των Αθηνών. Η Κηφισιά με αυτή τη νίκη απέχει 3 βαθμούς από την είσοδο στην τετράδα. Έχει κάνει έναν εκπληκτικό δεύτερο γύρο με την παρουσία του Νίκου Ζαλμά. Πορεία Ευρώπης και μήπως και πρωταθλητισμού, δηλαδή άμα θερίστε από τα αποτελέσματα της βαθμούς του δευτέρου γύρου πάει ας πούμε για δεύτερη τρίτη θέση καθαρά στο... Πώς ήταν η κατάσταση όταν ήρθε εδώ η Κηφισιά στην Αλεξανδρούπολη, είδαμε και τα πλάνα νωρίτερα και πώς είναι τώρα με το πέρασμα του χρόνου και με νέο προπονητή στον πάγκο της. Έχουμε αρκετές διαφοροποίησεις. Για την ΑΕΚ Κομωτινής μπορούμε να πούμε κάτι, είχε ρεπό σε αυτήν την αγωνιστική, αλλά νομίζω ότι η κατάσταση παραμένει η ίδια, έτσι, δηλαδή
δεν αλλάζει κάτι. Νομίζω ότι η ΑΕΚ Κομοτηνής είναι προετοιμάζεται όπως έχουμε πει, όπως έχει πει και ο προπονητής της. Ακριβώς. Εδώ και καιρό είναι προσανατολισμένη και οι κινήσεις που έγιναν και γενικότερα η δουλειά που γίνεται και στο ψυχολογικό κομμάτι όλα δουλεύουν ώστε να δώσει τους τελικούς στα play-out. Με τον προπονητή της Κομοτηνής, τον κύριο τον Ηλία Κρεούζη, να το επαναλαμβάνει κάτι τέτοιο και να τονίζει ότι θέλει βέβαια και κάποια ή κάποιες νίκες μέσα στην κανονική διάρκεια του προβλήματος, καθώς δίνουν ψυχολογία και αυτοπεποίθηση στους παίκτες τους. Μάλιστα. Ωραία. Να πάμε λίγο τώρα να έρθουμε πιο κοντά, να πάμε σε άλλο επίπεδο και στο γυναικείο της Ένωσης Σωματείων Ποδοσφαίρισης Τράκης και Ανατολικής Μακεδονίας. Θα έχουμε σε πολύ λίγο κοντά μας τηλεφωνική επικοινωνία τον πρόεδρο του Φίνικα Αλεξανδρούπολης, τον Θοδωρή Βουρδόλη. Προς το παρόν, να σας πούμε... Τον έχουμε στην γραμμή. Τον έχουμε. Πολύ ωραία. Να πάμε κατευθείαν οπότε στον πρόεδρο του Φίνικα Αλεξανδρούπολης που είναι μαζί μας. Πριν συνδεθούμε, να σας πω ότι ο Φίνικας Αλεξανδρούπολης, οι Αμαζόνες Μαέστρου, η Αθλητική Ένωση Κομοτηνής και η Αιγαία Δράμας είναι οι τέσσερις ομάδες που θα βρεθούν στα play-off του γυναικείου πρωταθλήματος της Ένωσης Σωματείων Ποδοσφαίρισης Θράκης και Ανατολικής Μακεδονίας και θα διεκδικήσουν τον τίτλο της πρωταθλήτριας ομάδας της περιφέρειας και στη συνέχεια την άνοδο στην Α2. Κύριε Βουρδόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Συγχαρητήρια και επίσημα πλέον για την πρωτιά, καθώς ολοκληρώθηκε με την έπεση αυλαία της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Είστε πρώτοι στον Ανατολικό Όμιλο και όπως προείπα, με τις άλλες τρεις ομάδες θα αναμετρηθείτε τον Μάρτιο και στις αρχές του Απρίλη για την κατάκτηση της πρωτιάς στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έτσι ακριβώς είναι. Κάναμε και φέτος μια εξαιρετική χρονιά όπως και πέρυσι. Είμαστε πρώτοι και αίτητοι στον πρώτο όμιλο από τους δύο της περιφέρειάς μας, της Β' Εθνικής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Καταφέραμε το απόλυτο να έχουμε μόνο νίκες και καθαρές νίκες μάλιστα. Έχουμε τους 6 βαθμούς στην ειδική βαθμολογία έναντι των υπολείπων ομάδων και ξεκινάνε σε 2 εβδομάδες τα play-off. Με ένα μίνι πρωτάθλημα. Εκεί, κύριε Βουρδόλη, για να πούμε και τον κόσμο μας ακούει, είναι ένα μίνι πρωτάθλημα με την ειδική βαθμολογία. Όπως είπατε, με πλεονέκτημα βαθμών στον Φίνικα. Θα αγωνίζεστε όλες οι ομάδες με όλους, έτσι, εντός και εκτός έδρας. Και ο πρώτος θα μπει σε μια νέα διαδικασία μπαρά, σωστά? Πολύ σωστά τα λέτε. Αυτή τη στιγμή είναι ο Φίνικας Αλεξανδρούπολης με 6 βαθμούς. Είναι η Κομοτηνή με 3 βαθμούς, η Αιγαία Δράμας με 3 βαθμούς και οι Αμαζόνες με 0 βαθμούς. Θα γίνει ένα μίνι πρωτάθλημα των 4 αυτών ομάδων. Αν πάνε όλα καλά, θα είμαστε εμείς οι πρωταθλητές. Ελπίζουμε να καταφέρουμε φέτος να πιούμε νερό, γιατί όπως θυμάστε, πέρυσι ήμασταν πάλι πρώτοι και αίτητοι, αλλά στην τελευταία αγωνιστική δεν καταφέραμε να κερδίσουμε τον Γάμα Σίγμα Δράμας, με αποτέλεσμα να χάσουμε το πρωτάθλημα. Φέτος κάναμε μια εξαιρετική χρονιά και πάλι, δουλέψαμε πάρα πολύ, κάναμε πολύ καλές νέες προσθήκες στην ομάδα και μαζί με το πολύ καλό υλικό που είχαμε από πέρυσι καταφέραμε και φέτος να είμαστε πρώτοι και αίτητοι και είμαστε πολύ περήφανοι για τα παιδιά μας και τη δουλειά που έχει γίνει αυτόν τον χρόνο και να διεκδικούμε αυτή τη στιγμή με τις καλύτερες προοπτικές από όλες τις υπόλοιπες ομάδες το πρωτάθλημα, το πρώτο μας πρωτάθλημα μάλιστα, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Επειδή ξέρω ότι το μότο σας στο Φίνικα είναι κάθε χρόνο και καλύτερα, πηγαίνουν έτσι τα πράγματα όπως τα θέλετε, κύριε Βουρδόλη? Πέρυσι τέτοια εποχή κάναμε την ίδια κουβέντα και λέγαμε ότι θα προσπαθήσουμε να τα καταφέρουμε. Αν δεν τα καταφέρουμε, πρώτα θέλω να είμαστε γεροί και θα το προσπαθήσουμε του χρόνου. Φέτος λοιπόν το προσπαθήσαμε ξανά, καταφέραμε να είμαστε πάλι πρώτοι και αίτητοι και να έχουμε ακόμα καλύτερες πιθανότητες για το επόμενο βήμα. Αυτό μας ενδιαφέρει, να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Αυτή τη στιγμή το επόμενο στόχος μας είναι το πρωτάθλημα, να καταφέρουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Και όπως είπατε και εσείς πριν από λίγο, μπαίνουμε μετά σε μια άλλη διαδικασία, πρώτο Θεός να είμαστε εμείς οι πρωταθλητές, για να διεκδικήσουμε μία από τις 3 προνομιούχες θέσεις στην Βόρειο Ελλάδα για την άνοδό μας στην Α2 εθνική κατηγορία. Είναι κάτι που το κυνηγάτε, νομίζω ότι τουλάχιστον την τελευταία διετία,
Ωστόσο, χρόνο με το χρόνο ο Φοίνικας παρουσιάζεται διαφοροποιημένος, με νέα πρόσωπα, με αθλήτριες που έχουν παραστάσεις και ψηλότερο επίπεδο. Κάτι που αποτυπώνονται και στα αποτελέσματα, τουλάχιστον στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος μέχρι στιγμής. Όπως θα διαπιστώσατε κι εσείς, η διαφορά μας από τις υπόλοιπες ομάδες του δικού μας ομίλου ήταν πολύ μεγάλη. Γι' αυτό φτάσαμε να πάρουμε την πρώτη θέση, πρώτη και αίτητη, πάρα πολύ εύκολα. Αυτό βέβαια δεν μας χαϊδεύει τα αυτιά, να το πω έτσι, αλλά έχει γίνει μέσα από πάρα πολλή δουλειά όλο αυτό το διάστημα. Και είμαστε πολύ περήφανοι, το ξαναλέω, για τα δικά μας παιδιά, γιατί ο βασικός κορμός είναι από εδώ, από τα παιδιά δικά μας στην Αλεξανδρούπολη, και με πολύ καλές προσθήκες που γίνανε όντως το καλοκαίρι, φτάσαμε σήμερα να μιλάμε για κάτι τέτοιο, για την διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα για ένα σωματείο, όπως ξέρετε, ένα σωματείο το οποίο είναι μόλις λίγα χρόνια δραστηριοποιείται, και παρόλα αυτά τα βήματα που έχουμε κάνει είναι πάρα πολύ καλά. Κύριε Βουρδόλη, το γεγονός ότι κακά τα ψέματα ο Φοίνικας είναι κάποια σκαλοπάτια πάνω από τις άλλες ομάδες που αντιμετώπισε μέχρι στιγμής και ο ανταγωνισμός δεν είναι ο μεγάλος, τέλος πάντων, όπως διαπιστώσαμε, δημιουργεί μια δυσκολία για τις επόμενες πιο δύσκολες φάσεις, όταν και το επίπεδο κάπως ανεβαίνει περισσότερο μέσα στην διάρκεια των παιχνιδιών. Όπως το ξέρετε πολύ καλά και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που είπατε, το επίπεδο της δικής μας ομάδας, το Φοίνικα Αλεξανδρούπολης, με όλες τις υπόλοιπες ομάδες είχε μεγάλη διαφορά. Αυτό ήταν συνέπεια να κερδίσουμε πολύ εύκολα την πρώτη θέση, αλλά σίγουρα είναι τροχοπέδι για την τελική φάση του πρωταθλήματος, όπως πολύ περισσότερο για την τελική φάση, για την υποψηφιότητα που θα δώσουμε και εμείς για την άνοδο στην Α2, γιατί εκεί θα είναι όντως πολύ ανώτερες οι ομάδες από αυτές που έχουν αγωνιστεί μέχρι τώρα, και σίγουρα θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Αυτό το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Δεν τρέφουμε αυτά πράγματα για το ποιο ήταν το πρωτάθλημά μας και ποιες είναι οι δυνατότητες μας. Παρ' όλα αυτά, και τώρα που μιλάμε, η ομάδα αυτή τη στιγμή δουλεύει, και δουλεύει με σκοπό να είμαστε έτοιμοι όταν πρέπει. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία από εδώ και πέρα και στα play-off που ακολουθούν. Και εδώ είμαστε και στο μέλλον να τα λέμε. Εγώ θα ήθελα να πω μόνο μια κουβέντα ακόμα. Ναι, ναι. Να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας στήριξαν όλη αυτή την προσπάθεια από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Ο κόσμος ο οποίος έρχεται στο γήπεδο και απολαμβάνει το βόλεϊ το οποίο βλέπει από τον Φοίνικα Αλεξανδρούπολης, αλλά και τα μικρά μας παιδιά, γιατί πολλά παιδιά γιατί πάμε πάρα πολύ καλά και στα αναπτυξιακά μας τμήματα, ταυτίζονται αυτή τη στιγμή με την ομάδα, την γυναικεία. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλουμε τη στήριξη του κόσμου, ειδικότερα τώρα που φτάνουμε να διεκδικούμε το πρωτάθλημα, ίσως κάτι παραπάνω αργότερα. Θέλουμε τη στήριξη του κόσμου, θέλουμε τη στήριξη όλων όσων μπορούν να βοηθήσουν, ώστε μία ακόμα ομάδα από την πόλη μας να είναι σε ένα μεγαλύτερο σαλόνι από αυτό που είμαστε τώρα. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε και πάλι πολύ. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Αυτό ήταν ο κύριος Βουρδόλης, λοιπόν, ο πρόεδρος του Φοίνικα Αλεξανδρούπολης. Καλή επιτυχία τόσο στο Φοίνικα όσο και στις υπόλοιπες ομάδες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην ΑΕΚΟ Μωτινής, στις Αμαζόνες Μαΐστρου και τη Γαία Δράμας, που θα λάβουν μέρος σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα στα play-off του γυναικείου πρωταθλήματος της Ένωσης Σωματείων Πεδοσφαίρισης της περιφέρειας. Θα πάμε κατευθείαν σε Ψεύρου. Θα συνεχίσουμε με την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε. Είχαμε σήμερα, Γιώργο, την ετήσια Γενική Συνέλευση και στη συνέχεια την Κοπή Βασιλόπιτας με βραβεύσει στον πρώτο σκόρερ της περσινής σεζόν, τη σεζόν 2017-2018, τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης κατηγορίας. Και ενώ βραβεύθηκαν και τρεις ομάδες, πήραν συγκεκριμένα το κύπελο Ήθους, καθώς οι ποδοσφαιριστές τους δεν αντίκρισαν καμία κόκκινη κάρτα την περσινή σεζόν. Θα πάμε να δούμε τα πλάνα από την κάμερα της ΔΕΛΤΑ τηλεόρασης που ήταν στο γεγονός, και επιστρέφουμε για να σας πούμε ακριβώς το τι έγινε σε αυτήν την εκδήλωση.
μεγάλο πρόβλημα σήμερα που βρίσκομαι εδώ, διότι όσο και να ακούγεται οξύμορο, είναι η παρθενική μου γάμιση τα τέλη που κατάγομαι και τα οποία παραδείχθηκα ποδοσφαιρικά. Και ειδικότερα χαρούμενος γιατί σήμερα με βραβεύει ένας ποδοσφαιρικός σωματείων, για μένα συνέβαλε τα μέγιστα στη διαμόρφωση του προσωπικού ρεκαρτήτου μου. Αρχικά μέσω των παιδικών πρωταθλημάτων από το χωριό του Κυπρίνου, που καταγόμαστε μαζί μεταξύ άλλων χωριών, μετέπειτα μέσω των μεικτών ενώσεων και εν τέλει μέσω των διεξαγωγών των αστυνομικών πρωταθλημάτων. Είμαι πολύ χαρούμενος λοιπόν. Εύχομαι σε όλους υγεία, καλή χρονιά και στον σύνδεσμο να έχει την πρόθεση, να έχει τη θέληση και το κουράγιο σε έναν δύσκολο νομό από πλευράς γεωργικής θέσης και κατανομής πληθυσμού να συμβάλλει στην βελτίωση και στην εξέλιξη του ποδοσφαίρου του τόπου μας. Σας ευχαριστώ. Να ακούμε κι εμείς. Αυτά λοιπόν, έφυγε και το μικρόφωνο από εδώ, μισό λεπτάκι, λίγο να θα τα βρούμε όλα. Λοιπόν, αυτά ήταν όσο ο Κοσμάς τεκτοποιεί το μικρόφωνο, ήταν απλά να πω, είχε θέα πριν από λίγα λεπτά εδώ στο στούντιο από την ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Εύρου, της ΕΨΕΒΡΟΥ, σε ετήσια κοπή βασιλόπιτας των σωματείων που είχαμε, όπως είδατε και στα πλάνα, τις βραβεύσεις των σκόρερ των κατηγοριών πρώτη και δεύτερη κατηγορία της περσινής περίοδου 2017-2018 και βέβαια την βράβευση του πρωταθλητή Ευρώπης με την Εθνική Ελλάδα στο 2004, τον Ευρύτη, τον Στέλιο Βενετίδη, τιμήθηκε για την προσφορά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι ακριβώς, να πούμε πιο αναλυτικά ότι για την πρώτη κατηγορία της ΕΨΕΒΡΟΥ τιμήθηκαν ο Θοδωρής Καβατζικιώτης, ο ποδοσφαιριστής, ο αρχηγός της Ένωσης Άνθες Αρίστινου, αλλά και ο Σεργέ Αγγελακάκης, μισή χρονιά με την ΑΕΚ Εύρου και μισή με τον Ορέστη πέρυσι, για τα περισσότερα γκολ που πέτυχαν πέρυσι στην πρώτη κατηγορία της ΕΨΕΒΡΟΥ. Ενώ στην δεύτερη κατηγορία, στον νότιο όμιλο πέρυσι πρώτο σκόρερ ο Βαγγέλης Ελενίδης της Νέας Χιλής. Στο κεντρικό όμιλο ο Σάκης Κυρούδης του Ατρόμητου Ασπρονερίου, ο οποίος μάλιστα φέτος διεκδικεί την άνοδό του στην πρώτη κατηγορία, με τον Σάκη Κυρούδη να παραμένει στην ομάδα. Και στο βόρειο όμιλο ο Δημήτρης Πασχαλίδης, ο ποδοσφαιριστής του αθλητικού ομίλινο χωρίου, που φέτος αγωνίζεται σε ομάδα της Λαμίας. Επίσης, κύπελο ήθους παρέλαβαν οι Παέρης Ζίων, ο Ακρίτας Νέας Βίσας και ο ΑΟ Αγνάντιας, η δεύτερη ομάδα του Εθνικού Αλεξανδρούπολης, καθώς οι ποδοσφαιριστές τους δεν αντίκρισαν κόκκινη κάρτα τη σεζόν 2017-2018 και έχει αποφασίσει η ΕΨΕΒΡΟΥ να δίνει αυτό το κύπελο ήθους σε αυτές τις περιπτώσεις. Όπως είπε και ο Γιώργος νωρίτερα, βραβεύτηκε και ο Στέλιος Βενετίδης, ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σημαντική προσωπικότητα του ευρύτικου ποδοσφαίρου και φυσικά του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο οποίος ζει και δραστηριοποιείται εδώ πέρα στην περιοχή μας το τελευταίο διάστημα. Ήταν λοιπόν στη γιορτή της ΕΠΣ.
Προηγήθηκε βέβαια τις γιορτές αυτής η ετήσια Γενική Συνέλευση. Οπότε θα πάμε σε διαφημίσεις και μόλις επιστρέψουμε θα μιλήσουμε τόσο για την εκδήλωση με τις βραβεύσεις που σας αναφέραμε, όσο και για την ετήσια Γενική Συνέλευση, το τι αποφάσεις πάρθηκαν, τι συζητήθηκε εκεί, με την βοήθεια βέβαια του πιο αρμόδιου ανθρώπου για να μιλήσει για αυτά, του Προέδρου της ΕΨΕΒΡΟ, του κ. Παντελή Χατζημαρινάκη. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Και πάλι κοντά σας, πάμε γήπεδο στη Δέλτα Τηλεόραση. Συνεχίζουμε με το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Να θυμίσουμε ότι πέρα από την συχνότητα στους τηλεοπτικούς σας δέκτες, μπορείτε να μας παρακολουθείτε πάντα ζωντανά τόσο από το Facebook όσο και από το YouTube, από το κανάλι του YouTube της Δέλτα Τηλεόρασης. Πάμε να συνεχίσουμε. Σας δώσαμε μια πρώτη γεύση πριν τις διαφημίσεις για το τι έγινε στην εκδήλωση της ΕΨΕΒΡΟ με την ετήσια Γενική Συνέλευση, την κοπή βασιλόπιτας και τις βραβεύσεις που ακολούθησαν. Πάμε να τα πούμε τώρα αναλυτικά με τον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων ΕΨΕΒΡΟ, τον κύριο Παντελή Χατζημαρινάκη, που έχουμε κοντά μας στην τηλεφωνική μας επικοινωνία. Κύριε Χατζημαρινάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπέρα κύριε Πανταζή. Απλώς δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαμε να τα πούμε αναλυτικά, γιατί είμαι στο δρόμο και δεν έχω σήμα. Έχω σταματήσει. Σταματήσει ένα σημείο για να έχω σηματάκι. Προς το παρόν σας ακούμε πάρα πολύ καλά, οπότε μην ανησυχείτε. Λοιπόν, παρακολουθούμε πλάνα από τις βραβεύσεις αυτή τη στιγμή, να σας ενημερώσω, και τη βράβευση που κάνετε, μάλιστα που κάνατε στον Στέλιο Βενετίδη. Οπότε να ξεκινήσουμε από αυτή την βράβευση. Νομίζω αξίζει τον κόπο να αρχίσουμε με αυτό. Η ΕΠΣ λοιπόν βράβευσε έναν άνθρωπο ο οποίος καταρχάς είναι πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική Ελλάδα στο 4 και δεύτερον έχει προσφέρει πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε εδώ και καιρό να βραβεύσει, όπως τόνισα και στην εκδήλωση, πρώτα απ' όλα τον Ευρύτη και μετά πρωταθλητή Ευρώπη, που μας έκανε περήφανο σε όλη την Ευρώπη ως Ευρύτες. Και πήραμε την απόφαση λοιπόν να βραβεύσουμε το Στέλιο του Βενετίδη. Νομίζω ότι ήταν υποχρέωσή μας, όπως είπε και ο ίδιος. Έχει ξεκινήσει να παίζει ποδόσφαιρο από τον Εύρο, έχει ξεκινήσει από τα παιδικά πρωταθλήματα του Εύρου, έχει παίξει πάρα πολλές φορές και πολλά χρόνια στις μεικτές ομάδες. Οπότε το να ξεκινάει ένας πρωταθλητής Ευρώπης από τον Εύρο, αν μη τι άλλο, είναι ένας σοβαρός λόγος να τον τιμήσεις. Μάλιστα. Να πάμε λίγο πριν πάμε στις βραβεύσεις. Δεν ξέρω πού θέλεις να πάμε. Πρόεδρε, καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Πανταζίδης, ο Γιώργος. Ήθελα να ρωτήσω εάν με αφορμή την βράβευση του Στέλιου Βενετίδη, αν θα ακολουθήσουν και κάποιες άλλες βραβεύσεις σε άλλα πρόσωπα του ευρύτικου ποδοσφαίρου που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία και σημαντική παρουσία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και αν με αφορμή αυτό σκοπεύετε στο μέλλον να αξιοποιήσετε σε κάποιες θέσεις ανθρώπους από το Στέλιο Βενετίδη. Ναι, λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα με τη σειρά. Εμείς καταρχήν έχουμε πάρει μια απόφαση να βραβεύσουμε όλους, αν είναι δυνατόν όλους, τους ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει στις μεγάλες κατηγορίες και μας έχουν κάνει περήφανος ως ευρύτες. Απλώς η απόφαση είναι ότι κάθε χρόνο θα προσπαθούμε να βραβεύουμε από έναν. Θα προσπαθήσουμε να μην ξεχάσουμε κανέναν, οπότε έχουμε και συνέχεια, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί, όπως ο Ντέμις Νικολαίδης, ο Μαρίνος Ζουνίδης, να μην τους παριθμώ τώρα έναν-έναν, γιατί σίγουρα κάποιον θα ξεχάσω. Έχουμε μπει λοιπόν στη διαδικασία και αυτό θα γίνεται από εδώ και πέρα κάθε χρόνο. Κατά δεύτερον, όπως είπα και στην εκδήλωση, ότι εκτός από τη βράβευση του Στέλιου Βενετίδη, ήδη έχουμε κάνει μία κουβέντα στο θέμα της συνεργασίας και έχει αποδεχτεί την πρότασή μας να συνεργαστούμε σε επίπεδα μεικτών ομάδων. Οπότε σε μια από τις επόμενες εκπομπές σας θα σας έχουμε πιο ευχάριστα νέα ότι θα υπάρξει κάποια συνεργασία δηλαδή. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό και αυτό. Βλέπουμε και τις υπόλοιπες βραβεύσεις που έγιναν με τους πρώτους σκόρερ της περσινής χρονιάς στην πρώτη και στην δεύτερη κατηγορία. Αθλητές οι οποίοι διακρίθηκαν πήραν τα ανάλογα βραβεία. Έτσι, ναι. Όπως είπατε κι εσείς, το σημαντικό είναι να βραβεύσουμε τον ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή, να βραβεύσουμε τον ποδοσφαιριστή ο οποίος αγωνίζεται στα γήπεδα του Εύρου όλο τον χρόνο. Και αν μη τι άλλο, τους πρώτους πρέπει να βραβεύσουμε τους πρώτους σκόρερ, όσοι ήθιστε. Έτσι και εμείς βραβεύσαμε όλους τους πρώτους σκόρερ των κατηγοριών. Καθώς επίσης, όπως είδατε, έχουμε βραβεύσει και τους χορηγούς μας, τους ανθρώπους που μας στηρίζουν στο δύσκολο έργο μας.
τους χορηγούς των πρωταθλημάτων Κυπέλλου και παιδικών πρωταθλημάτων και τις ομάδες που κατακτήσαν το κύπελλο ήθους, τις ομάδες που δεν φάγανε όλη την αγωνιστική σεζόν στο πρωτάθλημα κόκκινη κάρτα. Η νέα διοίκηση της ΕΠΣΕΒΡΟΥ, κύριε Χατζημαρινάκη, διανύει τους πρώτους μήνες. Είναι το πρώτο ουσιαστικά πρωτάθλημα που τρέχει έτσι, με τη δική σας προεδρία. Έτσι, ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα, τι σας είπαν οι ομάδες και τι μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμής, έτσι, πώς κυλούν τα πράγματα? Κοιτάξτε, τα πρώτα συμπεράσματα είναι ότι εμείς προσπαθήσαμε να υλοποιήσουμε αυτά που αναγγείλαμε στις ομάδες με την ανάληψη των καθηκόντων μας. Όπως είπαμε και σήμερα στη Γενική Συνέλευση, στον Διοικητικό Απολογισμό, είχαμε όπως 10 πραγματάκια στις ομάδες ότι προσπαθήσαμε να αλλάξουμε. Μικρά πραγματάκια, τα οποία όμως είναι προς τις θεωρούμε και πραγματικά έχουμε αλλάξει κάποια. Το αποδέχτηκαν οι ομάδες, ψηφίσαν ομόφωνα τον Διοικητικό Απολογισμό. Τους είπαμε ότι είμαστε έτοιμοι να τους ξανακούσουμε όπως κάθε χρόνο θα καθιερώσουμε την καλοκαιρινή μας συνάντηση για εκεί να συζητήσουμε τα προβλήματα που ενδεχομένως να υπάρχουν για να προσπαθήσουμε να τα λύσουμε. Μάλιστα. Είχαμε πριν την εκδήλωση, όπως είπαμε και νωρίτερα, την ετήσια Γενική Συνέλευση. Φαντάζομαι και εκεί συζητήθηκαν αρκετά πράγματα και πάρθηκαν και κάποιες αποφάσεις, έτσι. Αυτά που σας είπα και πριν από λίγο, το κάναμε τον διοικητικό μας απολογισμό, τα πεπραγμένα της διοίκησής μας από 1 έκτου του 18 και μετά. Και τον οικονομικό απολογισμό. Συζητήσαμε, τα είπαμε όλα ανοιχτά στα σωματεία, μας κατέθεσαν τους προβληματισμούς και τις απόψεις, καταγράψαμε και εμείς είμαστε εδώ για να δουλέψουμε από εδώ και πέρα προς την κατεύθυνση της βελτίωσης, αυτό που λέμε πάντα, να ανεβάσουμε ένα σκαλοπάτι το ποδόσφαιρο του Εύρου, ένα σκαλοπάτι παραπάνω. Ένα από τα έτσι, στοιχεία που ξεχωρίζουν φέτος στο ευρετικό ποδόσφαιρο και μας κάνουν να χαμογελάμε είναι οι πολύ καλές παρουσίες των μεικτών ενώσεων, των ομάδων, των παιδών και των νέων του νομού μας, που νομίζω πηγαίνουν πολύ καλά. Καλό θα ήταν για αυτό το θέμα να μιλήσουμε μετά την Τετάρτη. Βέβαια, επειδή έχουμε ήδη αποτέλεσμα η ομάδα των παιδών μία αγωνιστική πριν το τέλος, γιατί την Τετάρτη παίζουμε τα τελευταία μας παιχνίδια στην Καβάλα. Η ομάδα των παιδών λοιπόν μία αγωνιστική πριν το τέλος έχει καταφέρει να προκριθεί στην επόμενη φάση, κάτι το οποίο έχει να συμβεί αρκετά χρόνια. Και η ομάδα των νέων αγωνίζεται την Τετάρτη μέσα στην Καβάλα με σκοπό και αυτή να περάσει στην επόμενη φάση, αν κερδίσει το παιχνίδι ή αν έρθει στο παλί, περνάμε. Οπότε είναι ένας από τους βασικούς στόχους που βάλαμε στην αρχή της περίοδου για αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο. Προχωράμε, δεν θέλω να πω πολλά τίποτα, δεν θέλω να πω πολλά τώρα. Να τελειώσει η χρονιά μας και να κάνουμε τον απολογισμό μας και σε αυτό το κομμάτι. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να ολοκληρώσουμε και την κουβέντα μας και τους ημιτελικούς και τον τελικό του κυπέλλου ΕΠΣΕΒΡΟΥ που ακολουθούν. Είναι η πρώτη διοργάνωση της νέας διοίκησης ουσιαστικά. Ετοιμάζετε κάτι, έχετε κάποιες σκέψεις ιδιαίτερες για τον τελικό? Ναι, ακούστε να σας πω. Θα πραγματοποιηθεί ένα διοικητικό συμβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα και θα συζητηθούν όλα αυτά τα θέματα, να τα βάλουμε σε μία σειρά. Σας έλεγα ότι υπάρχει ένα πλάνο αυτή τη στιγμή για τον τελικό να γίνει στις 25 Μαρτίου περίπου, εκείνο το τριήμερο. Αλλά όλα θα συζητηθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, γιατί την εβδομάδα πέρα της Γενικής Συνελεύσεως που είχαμε είναι και η αγώνη των μεικτών ομάδων, που όλη η ενέργειά μας είναι αυτή τη στιγμή εκεί. Οπότε τα νέα για το πρόγραμμα του κυπέλλου, των ημιτελικών, του τελικού και τις εμβόλυμες αγωνιστικές που ενδεχομένως να χρειαστεί για, για τα πρωταθλήματα, για τις αναβολές, θα τα ξέρετε την επόμενη εβδομάδα. Ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία οπότε στις μεικτές ομάδες και καλή συνέχεια σε εσάς στο έργο. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Επίσης, καλό βράδυ. Γεια σας. Αυτά λοιπόν και με τον πρόεδρο της ΕΠΣΕΒΡΟΥ, τον κύριο Παντελή Χατζημαρινάκη, και πάλι τον ευχαριστούμε που ήταν εδώ. Αναλυτικό ρεπορτάζ θα έχετε για τις επόμενες ημέρες την ευκαιρία να παρακολουθήσετε μέσα από την ΔΕΛΤΑ τηλεόραση όλα όσα έγιναν στην εκδήλωση της ΕΠΣΕΒΡΟΥ. Είναι πάντως, με συγχωρείτε για την διακοπή, είναι περίοδος που δεν έχουν εξελίξεις στην ΕΠΣΕΒΡΟΥ. Πρώτος ο στόχος να πάνε καλά μεικτές ενώσεις. Είναι στο παιχνίδι και οι νέοι. Οι παίδες προκρίθηκαν μια αγωνιστική πριν να ολοκληρώσει κάτι που είχε να συμβεί καιρό. Με τον προπονητή, και εγώ σε διακόπτω με τη σειρά μου, τον Γιώργο τον Ραμπατζή, να είναι πολύ αισιόδοξο για την πρόκριση των νέων. Μακάρι.
Το χρειάζεται το αυριωτικό ποδόσφαιρο, το χρειαζόμαστε κι εμείς όλος ο κόσμος για να δοθεί και κάποιο μήνυμα ότι το αυριωτικό ποδόσφαιρο επιτέλους μπορεί να έχει μέλλον και να δοθούν ίσως κάποια κίνητρα για να πάμε ακόμη καλύτερα τα επόμενα χρόνια σε αυτό το θεσμό. Έχει ταλέντο ο Εύρος, αρκεί να βρει και τους κατάλληλους ανθρώπους και το κατάλληλο προσωπικό για να το αξιοποιήσει και να το εκμεταλλευτεί με την καλή την έννοια. Για να υπάρχουν και επιτυχίες στις ομάδες μας. Έτσι, ακούσαμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνει το Διοικητικό Συμβούλιο για αποφάσεις για το θέμα του θεσμού του κυπέλλου και άλλα ζητήματα. Και αυτό που κράτησε είναι ότι ζήτησε προτάσεις, ζήτησε το λόγο από τα σωματεία ο πρόεδρος, ο κ. Χατζημαρινάκης, ώστε τα όποια τα λάθη να διορθωθούν και να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο τα πράγματα, πάντα σε εργασία συνεργασία με τα σωματεία. Συμφωνώ και επαυξάνω σε όσα λες και να προσθέσω ότι ένα ακόμα πράγμα πολύ σημαντικό είναι ότι κάτι που δεν συνηθίζεται στην Ελλάδα, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, να βλέπουμε ανθρώπους του ποδοσφαίρου να μπαίνουν σε πόστα, είτε διοικητικά είτε προπονητικά, σε ομάδες ή σε ενώσεις. Αυτό που γίνεται τώρα και με τον Στέλιο Βενετίδη είναι σημαντικό μόνο και μόνο σαν άκουσμα. Δηλαδή, για το λόγο που είπα πριν, δεν γίνεται συχνά αυτό στην Ελλάδα, δυστυχώς. Και σε πανελλήνιο επίπεδο, όχι μόνο στον Εύρο. Και μιλάμε για πρόσωπα που είναι πανελληνίως αναγνωρισμένα και καταξιωμένα. Ξέρουν το σύγχρονο ποδόσφαιρο, έχουν το know-how, θα λέγαμε, και είναι απόλυτη ανάγκη να αξιοποιηθούν και να έχουν λόγο στις όποιες αποφάσεις, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά εγώ θα έλεγα και σε άλλα θέματα. Δηλαδή, να μπουν σε πόστα, σε κέρυες θέσεις, άνθρωποι, πρόσωποι, προσωπικότητες που πραγματικά έχουν κύρος και αξία στον χώρο. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε ότι στο τέλος της συνέντευξής μας ακούσατε τον κύριο Χατζημαρινάκη να μιλάει για τις αναβολές των πρωταθλημάτων. Δεν αναφερθήκαμε καθόλου από την αρχή, γιατί είχαμε σκοπό να σας δείξουμε και ένα σχετικό. Δεν είχαμε ακριβώς. Σωστό. Δεν έγιναν λοιπόν οι αγώνες μέσα στο Σαββατοκύριακο στην ΕΠΣ Εύρου, ούτε στην πρώτη, ούτε στην δεύτερη κατηγορία, αλλά ούτε και στα αναπτυξιακά, στα K14 και K16. Ο λόγος δεν είναι άλλος από την κακοκαιρία που υπήρχε. Από την Οκεανής, πολύ σωστά. Χαμηλές θερμοκρασίες, χιόνια, δυνατή ισχυρή άνεμη ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά που οδήγησαν στην αναβολή των πρωταθλημάτων. Προβλήματα και στον αθλητισμό έφερε, όπως ήταν λογικό, το καιρικό φαινόμενο Οκεανής που έπληξε το Σαββατοκύριακο όλη τη χώρα. Αναμετρήσεις σε αρκετά αθλήματα αναβλήθηκαν και το ίδιο συνέβη στο τοπικό ποδόσφαιρο του Εύρου, καθώς το χιόνι, οι χαμηλές θερμοκρασίες και η ισχυρή άνεμη δεν ήταν σύμμαχοι. Πιο συγκεκριμένα, τα παιχνίδια της 14ης αγωνιστικής σε πρώτη και δεύτερη κατηγορία, που ήταν προγραμματισμένα, δεν διεξήχθησαν και μετατέθηκαν για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 2 με 3 Μαρτίου. Στη Ροδόπη, μόλις μία αναμέτρηση έγινε μέσα στο διήμερο που προηγήθηκε, ενώ στην ΕΠΣ Ξάνθης δεν πραγματοποιήθηκε κανένα μάτς. Αντίθετα, χωρίς προβλήματα διεξήχθησαν τα παιχνίδια της 20ης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου στη ΓΑΜΑ Εθνική, όπου συμμετέχουν οι ομάδες της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας. Έτσι λοιπόν, ήταν λογικό το πρόβλημα αυτό που οι καιρικές συνθήκες που δημιούργησαν προβλήματα σε όλη τη χώρα να δημιουργούν προβλήματα και στον αθλητισμό. Είδαμε και κάποια στιγμιότυπα, Γιώργο, και από τον αγώνα της Ξάνθης με το Λεβαδιακό. Κάποια στιγμή έσπασε ο πάγκος που κάθονται οι αναπληρωματικοί στα πηγάδια. Το παιχνίδι διεκόπη στο 23 το Σάββατο, στο 24 λεπτό και διεξήχθη τελικά την Κυριακή. Ακριβώς. Χωρίς θετικό αποτέλεσμα. Χωρίς θετικό. 1-0 ήταν από το Λεβαδιακό. Και στα πηγάδια, άμα πιάσουμε φόρ, είναι αυτό που λένε ότι μας πήρε και μας σήκωσε. Έτσι ακριβώς. Πράγματι είναι πολύ δύσκολα. Είδα όμως και κάτι ανάλογο στο ΆΚΑ, στον αγώνα, και μάλιστα υπάρχει σχετική ανακοίνωση. Και εδώ είναι τώρα το θέμα της ασφάλειας των ανθρώπων που ασχολούνται με τον τύπο και τα μέσα ενημέρωσης. Στον αγώνα ΆΚΑ Απόλλων Αθηνών, το Σάββατο. Εγώ έγινε ο αγώνας εκεί. Απόλλωνος Σμύρνης για τους νεότερους, έτσι για να είναι η ίδια ομάδα. Έχω μείνει εγώ εκεί. Καλά κάνεις, οι περισσότεροι το καταλαβαίνουν. Ναι, απόλυτο. Απόλλωνος Σμύρνης λοιπόν, η ΑΕΚ κέρδισε έστω και δύσκολα, ωστόσο στέκομαι στον τραυματισμό ενός φωτορεπόρτερ, ενός ανθρώπου
επαγγελματία που βρέθηκε σε θέση που έχει καθοριστεί σε ειδική θέση που καλύπτουν οι φωτορπόρτερ τους αγώνες. Ωστόσο, από τον πολύ δυνατό αέρα, κάποια πινακίδα, βαριά όμως, που βρισκόταν στο γήπεδο, δεν τα φαντάζομαι καλά στερεωμένη, και από τον δυνατό αέρα έπεσε πάνω του και τον τρομάτισε τον άνθρωπο. Δηλαδή, έβγαλε σχετική ανακοίνωση ένας φωτορεπόρτερ Ελλάδος και επισημαίνει τους κινδύνους που υπάρχουν από το θέμα της ασφάλειας στους ανθρώπους που προσπαθούν να κάνουν δουλειά. Ας το δούμε και αυτό λίγο. Ας το δουν υπεύθυνοι, μάλλον, όχι εμείς. Γιατί είναι κρίμα να μην διασφαλίζονται τόσο για τους αθλούμενους, όσο και για τους επαγγελματίες που προσπαθούν να δώσουν εικόνα και ρεπορτάζ από ό,τι γίνεται στα ελληνικά γήπεδα. Μάλιστα. Σε ποδόσφαιρο παραμένουμε. Μιλήσαμε λίγο για το θέμα των καιρικών συνθήκων και είναι συμφωνώ και πάρα πολλές απόλυτα, γι' αυτό και δεν σχολιάζω κάτι παραπάνω. Δεν έχω κάτι παραπάνω να σχολιάσω. Συμφωνούμε απόλυτα. Πάμε στην. Παραμένουμε σε ποδόσφαιρο, όπως είπα. Πάμε σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση που έλαβε χώρα χθες Κυριακή στη Μαΐστρο. Ήταν η κοπή της Βασιλόπιτας του αθλητικού ομίλου Ποντιακού, της ομάδας της Παλαγίας, με ξεχωριστές βραβεύσεις και εκεί, με όμορφες στιγμές για μια ομάδα η οποία πέρα από τη συμμετοχή της ανελιπώς τα τελευταία χρόνια, εδώ και αρκετά χρόνια, όχι τα τελευταία, στην πρώτη κατηγορία της Εψεύρου, έχει διατηρεί πάρα πολύ οργανωμένες ακαδημίες με 250 περίπου παιδιά και ένα πάρα πολύ καλό τεχνικό team. Παρουσία επισήμων, προπονητών, γονέων και φυσικά των παιδιών των Ακαδημιών του Συλλόγου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την κοπή της Βασιλόπιτας του Ποντιακού. Κατά τη διάρκεια αυτής έλαβαν χώρα βραβεύσεις, με την ομάδα της Παλαγίας να τιμά έναν ποδοσφαιριστή που βγήκε από τα σπλάχνα της και πλέον αγωνίζεται στις Ακαδημίες της Ξάνθης αλλά και στην Εθνική Ελλάδας κάτω των 15. Ο λόγος για τον Θανάση Γκαρνέτα, ο οποίος λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων δεν παρευρέθηκε στην εκδήλωση και έτσι το βραβείο του παρέλαβε από τα χέρια του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, ο πατέρας του Χρήστος. Παράλληλα, βραβεύτηκαν οι καλύτεροι μαθητές της περσινής χρονιάς, στους οποίους και δόθηκαν βιβλία με αθλητικό περιεχόμενο. Τις βραβεύσεις έκαναν ο αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς, ο αντιδήμαρχος αθλητισμού Γιάννης Βαταμίδης, ο αντιδήμαρχος τεχνικών υποδομών Γιώργος Ουγκουράβας, ο παρατηρητής διαιτησίας της Εψεύρου Γιώργος Τουζουνίδης και ο επίτιμος πρόεδρος του Ποντιακού Γιώργος Παντελίδης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς, ιδιαίτερα τους γονείς, που δείχνετε αυτή τη μεγάλη εμπιστοσύνη στην ομάδα του Ποντιακού. Γι' αυτό εξάλλου και ο Ποντιακός είναι μία από τις μεγαλύτερες, να μην πω η μεγαλύτερη, ακαδημία του Εύρου. Αυτό βέβαια οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό και κυρίως σε εσάς, που όπως είπα προηγουμένως είναι τα παιδιά σας κοντά μας, αλλά και η μεγάλη βοήθεια η οποία δίνεται από τους προπονητές που έχουμε και επίσης από τον πρόεδρο τον Παντελίδη τον Φώτη, είναι ο γιος μου αλλά πρέπει να το πω, τι να κάνω. Όπου με την ευχή τα παιδιά σας να πηγαίνουν καλά παντού, να έχουν ηθική υπόσταση, να αγαπάνε την οικογένεια, τους θεσμούς και τις αξίες. Έτσι μάθαμε στην ελληνική οικογένεια και στην ελληνική κοινωνία να ζούμε. Εάν αυτά όλα τα χάσουμε, δεν ξέρω, εντάξει, η παγκοσμιοποίηση είναι δεδομένο. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα τα χάσουμε. Γιατί αυτό που γίνεται σήμερα εδώ, με τη Βασιλόπιτα, με τον παπά, με το Διοικητικό Συμβούλιο, με τα παιδιά, όλα μαζί εκεί που μιλάνε για ποδόσφαιρο, για αθλήματα, με εσάς τους γονείς που κοινωνικοποιήσετε και μέσα από αυτόν τον αθλητικό χώρο. Νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι καλά στην κοινωνία. Και όσο υπάρχουμε άνθρωποι οι οποίοι αγωνιούμε, μη φοβόσαστε για την ελληνική κοινωνία, όσα λάθη και να γίνουν από την κεντρική σκηνή. Έχουμε λοιπόν καλή χρονιά και χρόνια πολλά σε όλους σας. Να βάζουμε στόχους στη ζωή μας. Αυτό είναι παιδιά. Και συνήθως να ξεπερνούμε τον πήχη. Μπορούμε να το κάνουμε με τους προπονητές σας, με την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου και πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι έχετε και την υποστήριξη των γονέων σας. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτό το τρίπτυχο, τότε προχωρούμε μπροστά. Εύχομαι καλή επιτυχία, περισσότερες νίκες και να νικήσετε σίγουρα στους στόχους σας. Όταν νικάς και αγγίζεις το στόχο σου, αγγίζεις το νόημα της ζωής. Καλή επιτυχία, καλή χρονιά. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, οι άνθρωποι του Ποντιακού, οι ακαδημίες του οποίου είναι μέλος του δικτύου της ΠΑΕΠΑΟΚ,
έκαναν δώρο στο Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης και τον Αντιπεριφερειάρχη Εύρου από μια φανέλα της ομάδας με το νούμερο 1 και τα ονόματά τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις Ακαδημίες του Ποντιακού είναι ενεργά περίπου 250 παιδιά, ενώ ο Σύλλογος διατηρεί και τμήμα κοριτσιών που συνεχώς αναπτύσσεται. Επιπλέον, η ανδρική ομάδα συμμετέχει ανελιπώς κάθε χρόνο στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΣ Εύρου. Να πούμε. Ναι. Συγγνώμη. Θα μου πει τι θέση παίζει ο κύριος Πέτροβιτς. Ναι. Γιατί το Δήμαρχο το ξέρουμε. Είναι εξτρεμ, με πνευμόνια πολύ δυνατά. Ναι. Ήμουν μπακ, τον τόπισε σε ένα εξτρεμ. Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Πάρα πολύ. Το θυμάμαι. Ήμουν και εγώ στον ίδιο αγώνα, το θυμάμαι. Πολύ καλή φυσική κατάσταση. Σεντερφόρ είναι ο Πέτροβιτς, μου λένε από το κοντρόλ. Ναι. Αν και με το νούμερο 1 τώρα δεν ξέρω. Μπορεί να το γυρίσω σε τερματοφύλακα και οι δύο. Ο κ. Κουκουράβας δεν αλλάζει θέση. Δεν αλλάζει, Μάλιστα. Ωραία. Τι θέλαμε να πούμε τώρα όμως με αυτά και με αυτά. Είναι παθηναϊκό, ο κ. Κουκουράβας δεν είναι ανίκητος. Σωστό. Τον κερδίσαμε, βέβαια. Λοιπόν, πάμε, φεύγουμε από την εκδήλωση αυτή, η οποία ήμασταν εκεί, ήταν πολύ όμορφη, το ακούσατε και στο ρεπορτάζ. Είδαμε πλακέτα τιμητική στο Ιωάννη. Αυτό ήταν που θέλαμε να πούμε. Ναι. Υπήρχε μια πλακέτα για τον παλέμαχο λοιπόν άσο του ΠΑΟΚ, τον κύριο Λαγωνίδη, ο οποίος κανονικά ήταν να παρευρεθεί και να βραβευτεί από τον Ποντιακό, η Ακαδημία στο οποίο, όπως ακούσατε, είναι και μέλος του δικτύου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Δεν μπόρεσε όμως να παρευρεθεί, είχε ανελειμμένες υποχρεώσεις. Οπότε θα του δοθεί το βραβείο σε άλλη. Τον προλάβει τον Λαγωνίδη. Περίπτωση. Όχι, το Λαγωνίδη. Κάνει. Στέφανος Μπορμπόκη, Λαγωνίδης, Καρτάδος. Τον Μπορμπόκη το θυμάμαι ελάχιστα. Ελάχιστα, να σας πω την αλήθεια. Φωνή για ΠΑΟΚΑΡΑ. Ναι. Λοιπόν, και θα του δοθεί, όπως είπαμε, το βραβείο κάποια στιγμή. Σε άλλη περίπτωση. Αναπολύει ο Γιώργος Πανταζίδης και αφού αναπολύει. Χωρίς πρωτάθλημα και τίτλους. Μπορούμε να πάμε και στο επόμενο θέμα. Να πάμε να δούμε τι έγινε στην ΓΑΜΑ Εθνική. Θα τα πούμε αναλυτικά μετά τις διαφημίσεις για τον ντέρμπι του Άρη Αβάτου με το Νέστο Χρυσούπολης. Θα μιλήσουμε για Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Προς το παρόν να δούμε τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία. Πάμε λοιπόν. Αετός Ορφανού Εθνικός Αλεξανδρούπολης 5-1, μια πολύ βαριά ήττα για τον Εθνικό. Αργότερα θα μείνουμε περισσότερο σε αυτό το παιχνίδι. Πανσεραϊκός Απόλλων Παραλιμνίου 0-0. Αλέξανδρος Κιλκής ΑΕΚ Αλαμπακίου 1-0. Άρης Αβάτου Νέστος Χρυσούπολης 1-0. Και τι έχουμε εδώ? Εδώ έχονται τα πάνω κάτω. Να λοιπόν που η διαφορά των 4 βαθμών εξανεμίζεται μετά από την ήττα του Νέστου Χρυσούπολης. Και πλέον η καρουφή παίρνει άλλη τροπή και άλλο ενδιαφέρον μεγαλύτερο. Έτσι, σπουδαία νίκη για το Άβατο, στον ένα βαθμό πλέον διαφορά, θα δούμε σε λίγο τη βαθμολογία. Κεραυνός παίρνει Ορφέας Ξάνθης 0-1, Εθνικός Ιδροκάστρου Ασπίδα Ξάνθης 1-3, πολύ βαριά ήταν και για το Κόσμιο, 7-0 ιτήθηκε από την Καβάλα. Λοιπόν, αυτό που λέγαμε στη βαθμολογία, στην πρώτη θέση ο Νέος Χρυσούπολης, ωστόσο η Καβάλα πλησίασε στον πόντο, 49 ο Νέστος, 48 ο Καβάλας, στην τρίτη θέση ο Αετός Ορφανού με 35. Τέταρτος ο Πόλων Παραλιμνίου με 34 και ακολουθεί στην πέμπτη θέση ο Πανσεραϊκός με 33. Έκτος ο Άρης Αβάτου με 31, όσο και ο Ορφέας Ξάνθης στους ίδιους βαθμούς. Αλέξανδρος Κιλκής 8ος με 29, Κεραυνός Πέρνης με 27 και από εκεί πέρα Καλαμπάκι με 22, Εθνικός Αλεξανδρούπολης 15, ΠΑΟΚ Κοσμίου 13, όσο και Ασπίδα Ξάνθης με 13, τελευταίος ο Εθνικός Σιδηροκάστρου έχει 10 βαθμούς. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στην φίλη μας τη Γιώτα που είναι και ΠΑΟΚ και μας παρακολουθεί σε αυτό το σημείο και κάπως έτσι να φύγουμε για διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα παραμείνουμε σε ποδόσφαιρο και ΓΑΜΑ Εθνική μόλις γυρίσουμε. Και πάλι κοντά σας πάμε γήπεδο στη Δέλτα Τηλεόραση. Ξεκινάμε στο δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να θυμίσω ότι μπορείτε να μας παρακολουθείτε ζωντανά και από το κανάλι της Δέλτα στο YouTube αλλά και από τη σελίδα στο Facebook. Πήρατε μια γεύση πριν τις διαφημίσεις από το τι συνέβη στην ΓΑΜΑ Εθνική, στον πρώτο όμιλο συγκεκριμένα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ένα μάτς είχαμε το Σάββατο, την βαριά ήττα του Εθνικού και τα υπόλοιπα διεξήχθησαν την Κυριακή, χθες δηλαδή. Πάμε τώρα να δούμε τι συνέβη στο ντέρμπι της αγωνιστικής, στο παιχνίδι ανάμεσα στον Άρη Αβάτου και τον Νέστο Χρυσούπολης. Το Άβατο επικράτησε 1-0, όπως είπαμε και πριν τις διαφημίσεις, και έβαλε φωτιά στην κορυφή, καθώς ο ΑΟ Καβάλας μείωσε στον 1 βαθμό. Το γκολ του Άρη Αβάτου
το πέτυχε ο Κρασόνης στο 10ο λεπτό. Περισσότερο όμως θα μας πει ο Νεκτάρης Παπαγιαννίδης, ο δημοσιογράφος του sportsaddict.gr, που ήταν στο γήπεδο και παρακολούθησε το παιχνίδι. Νεκτάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νεκτάρη. Καλησπέρα, Κοσμά, Γιώργο, σε εσάς και σε όλους τους φίλους και φίλες της θεάτρια. Πώς είσαι, καλά? Μια χαρά, μια χαρά. Ευχαριστούμε καταρχάς που είσαι στην παρέα μας για ακόμη μια φορά και να πούμε δύο λόγια για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εμείς βλέπουμε πλάνα από το παιχνίδι του πρώτου γύρου, το παιχνίδι, συγγνώμη, του Ιανουαρίου ανάμεσα στον Εθνικό και τον Άρη Αβάτου στην Αλεξανδρούπολη. Είχαμε λοιπόν τη μεγάλη νίκη για το Άβατο και από αυτά που μαθαίνουμε και που έχουμε διαβάσει και στο sportsaddict.gr, μια δίκαιη νίκη, έτσι? Ναι, ναι, αγωνιστικά ήταν η δίκαιη νίκη, ασχέτως τώρα που στην ομάδα του Νέστου έχουν στραφεί στο κομμάτι το διαιτητικό, θεωρώντας ότι αδικήθηκαν. Αυτό που είδαμε εμείς στο γήπεδο ήταν μια ομάδα με πολύ πάθος, με πολύ θέληση, σαφώς επηρεασμένη για την αλλαγή προπονητή, με τον Αλέκο Ξανθόπουλο να αντικαθιστά τον Γιώργο Μαραντά. Ιδανικό ντεμπούτο για τον πολύπειρο τεχνικό, ξανθιώτη τεχνικό, στη τεχνική ηγεσία της ομάδας του Άβατου, απέναντι σε έναν Νέστο που φάνηκαν πάρα πολύ τέσσερις πολύ σημαντικές απουσίες που είχε, ενδεκαδάτες απουσίες, όλες στο αμυντικό βέβαια κομμάτι της ομάδας, αλλά και, και έναν Νέστο ο οποίος σε κανένα σημείο του αγώνα δεν κατάφερε ουσιαστικά να απειλήσει τον Άρη Αβάτου, που ήταν πιο παθιασμένος, με μεγαλύτερη διάθεση και πιο αποφασισμένος να πάρει κάτι από το παιχνίδι, και αυτό το έδειξε από τα πρώτα λεπτά και κατάφερε και πολύ νωρίς να προηγηθεί, παρότι λίγα λεπτά νωρίτερα είχε χάσει και πέναλτι, έτσι. Ή αν θες καλύτερα, το απέκρουσε ο goalkeeper του Νέστου, ο Νάσος Αθανάσιου. Μάλιστα. Να πούμε ότι πλέον, όπως είπα και νωρίτερα, η Καβάλα έχει μειώσει στον ένα βαθμό. Το Άβατο έχει φτάσει στην έκτη θέση με 31 βαθμούς μαζί με τον Ορφέα Ξάνθης. Ήταν ένα παιχνίδι, Νεκτάριε, που το ήθελε πολύ, θα λέγαμε, το Άβατο απέναντι σε μια ομάδα που ήταν στην κορυφή της βαθμολογίας, έτσι κι αλλιώς. Κοίταξε, σε αυτό το παιχνίδι υπήρχαν πολλά κίνητρα για την ομάδα του Άβατο. Καταρχάς έπαιζε με την πρωτοπόρο ομάδα του πρωταθλήματος και μια ομάδα η οποία ήταν αίτητη μέχρι την Κυριακή, έτσι, ο Νέστος. Οπότε είναι πάντα αυτό, οπότε είναι ένα κίνητρο για όλες τις ομάδες να μπορέσουν να σπάσουν το αίτητο του πρωτοπόρου. Είχαν απέναντί τους τον πρώην προπονητή της ομάδας του Αβάτου, είχαν απέναντί τους μια ομάδα που έφτασε στην Ξάνθη με αρκετό κόσμο παρά το πολύ κακό καιρό. Αλλά νομίζω ότι αυτό που επηρέασε περισσότερο τους παίκτες του Αβάτου, όπως είπα νωρίτερα, είναι η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Πλέον ήταν η ομάδα που προσπαθεί να βγει από μια δύσκολη κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει, κυρίως στο ψυχολογικό κομμάτι. Αυτό φάνηκε να αλλάζει. Παράλληλα υπήρχαν κάποιοι ενδιασμοί ότι η ομάδα μήπως κινδυνέψει, γιατί δεν παίρνει κάποια παιχνίδια και είχε τελευταία αρνητικά αποτελέσματα. Προσωπικά βέβαια δεν θεωρώ ότι και να έχανε το μάτσο ο Άρης Αβάτου θα κινδυνεύει. Δεν έχει πολύ καλή ομάδα για να κινδυνεύσει ο Άρης Αβάτου και δεν βλέπω και πώς μπορεί να κινδυνεύσει. Και πάλι, αλλά νομίζω ότι και με αυτό το αποτέλεσμα που πήρε ουσιαστικά με 6 στροφές να απομένουν, τελείωσε το κομμάτι και την όποια συζήτηση μπορούσε να υπάρξει για παραμονή, βάζοντας όμως παράλληλα νέο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Βέβαια, ο Νέστος παραμένει το φαβορί, έτσι. Έχει στα απομείνοντα 6 μάτς 4 εντός έδρας παιχνίδια, τα οποία είναι όλα στα μέτρα του. Έχει 2 εκτός έδρας παιχνίδια μόλις, με Ορφέα και Εθνικό Σιδηροκάστρο την προτελευταία αγωνιστική. Έχω την αίσθηση όμως ότι η τριπλέτα των αγώνων που ακολουθεί, δηλαδή με 2 συνεχόμενα μάτς ο Νέστος εντός, με Πανσεραϊκό και Παραλίμνιο, και εκτός το παιχνίδι στην Ξάνθη με τον Ορφέα, θα είναι αυτά που θα κρίνουν το πρωτάθλημα. Γιατί δεν νομίζω ότι η Καβάλα θα γκελάρει πουθενά. Όπως και να έχει, η μείωση της διαφοράς στον πόντο προκαλεί νέο ενδιαφέρον, έχει το δικό της suspense πλέον τώρα η κορυφή και κάθε αγωνιστική νομίζω θα την βλέπουμε ξεχωριστά αυτή την καβαλιώτικη μονομαχία για τον τίτλο. Σίγουρα, Γιώργο, γιατί θα επηρεαστούν πολύ και οι ομάδες, γιατί πλέον υπάρχει μεγαλύτερη πίεση προς αυτές, γιατί οποιαδήποτε γκέλα μπορεί να ανατρέψει τα πάντα, έτσι. Δηλαδή, ο Νέστος, εάν τα επόμενα μάτς πλέον δεν έχει το ατού ότι
και με μια ισοπαλία είναι σχετικά άνετος, μια ισοπαλία θα βρεθεί από πίσω. Γιατί αν δει κανείς το πρόγραμμα της Καβάλας, αν εξαιρέσει ένα μάτς με τον Αετό Φρυνίου στο Ορφανό, δεν έχει άλλο δύσκολο μάτς Καβάλας στο μενού της, με κάθε σεβασμό φυσικά στους αντιπάλους που έχει να παίξει, αλλά δεν νομίζω ότι θα δυσκολευτεί ιδιαίτερα τα παιχνίδια που έχει, κυρίως γιατί ό,τι βλέπουμε, από ό,τι παρατηρούμε τελευταία, η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά φεύγει και το ενδιαφέρον και αν θες η πίεση των ομάδων. Βέβαια, πολλές φορές αυτό γυρίζει και μπούμεραν. Δηλαδή, για παράδειγμα, ομάδες οι οποίες πλέον δεν θα έχουν βαθμολογικό κίνητρο, μπορεί να είναι πιο χαλαρές, αλλά μπορεί αυτή η άνεση βαθμολογική που θα έχουν να τις κάνει ακόμα πιο επικίνδυνες. Μάλιστα. Θέλεις να μας κάνεις και ένα σχόλιο για την Ξάνθη, γιατί αναφερθήκαμε πριν στο... Για την Ξάνθη εννοώ, γιατί αναφερθήκαμε πριν στο παιχνίδι με τον Γιώργο, τόσο για τις καιρικές συνθήκες που προκάλεσαν τη διακοπή του το Σάββατο και την διεξαγωγή του τελικά την Κυριακή από το 23ο λεπτό, με συγχωρείτε, που είχε σταματήσει, όσο και το αρνητικό αποτέλεσμα για την Θρακιώτικη ομάδα, ήταν 1-0 από το Λεβαδιακό. Κοίταξε, για αυτό το παιχνίδι υπάρχουν δύο τινά που αξίζουν να σχολιάσουν. Καταρχάς, η αρχική απόφαση του Παπαδόπουλου να ξεκινήσει το μάτς το Σάββατο, προκαλώντας την έκπληξη όλων, πραγματικά είναι να απορρεί κανείς τι σκεπτικό μπορεί να έχει ο Θεσσαλονικιός ρέφερι για να ξεκινήσει αυτό το μάτς. Δεν μπορώ να δεχτώ δικαιολογίες περί πίεσης στη Super League, αν είναι δυνατόν δηλαδή ότι ο άνθρωπος μπήκε μέσα και επειδή τον πίεζε η Super League, έθεσε σε κίνδυνο τη σωματική ακαιρότητα όχι μόνο των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων, αλλά των αναπληρωματικών. Ακόμα και των φιλάθλων που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο αρένα, έτσι. Είδαμε ότι τα plexiglass από τον πάγκο της Ξάνθης ήταν διαλυμένα. Το πλάνο της ΕΡΤ με τον πυλώνα να κινείται. Πραγματικά, σοκαριστικές εικόνες. Να πίσω από τον αέρα. Δηλαδή, δεν θέλω να σκεφτώ τι θα γινότανε αν ο αέρας θα είναι λίγο πιο δυνατός. Και είναι επίσης εκνευριστικό, ειδικά για εμάς και τους ρεπόρτερ της ομάδας, αυτό να συμβαίνει σε ένα γήπεδο στο οποίο δεν έχουν περάσει λίγα χρόνια από όταν σκοτώθηκε ο Σταμάτης Γεωργουδάκης, του οποίου το όνομα έχει δοθεί στην κερκίδα, στη Γάμα. Από τέτοιο αέρα σκοτώθηκε ο άνθρωπος, όταν ο πολύ δυνατός αέρας τότε σε αγώνα με τον Ιωνικό έπεσε και καταπλάκωσε το φύλαθλο, η πόρτα, έτσι, η πόρτα, η πύλη του γηπέδου. Έπεσε και τον καταπλάκωσε. Δηλαδή σε ένα γήπεδο το οποίο, κακά τα ψέματα, επειδή είναι ανοιχτό από παντού και όταν φυσάει στα πηγάδια, δεν μπορείς όχι μπάλα να παίξεις, δεν μπορείς να κουνηθείς στο συγκεκριμένο χώρο. Είναι αδιανόητο πως ο διαιτητής πήρε αυτή την απόφαση. Τέλος πάντων, την Κυριακή τα πράγματα ήταν καλύτερα. Η Ξάνθη, όπως στα περισσότερα παιχνίδια, κυρίως στην έδρα της, ήταν πολύ ανώτερη από τον αντίπαλό της, ο οποίος ουσιαστικά στη μοναδική του επιθετική προσπάθεια σε όλο το μάτς κατάφερε να βρει τον γκολ της νίκης και μάλιστα να το πετύχει ένα παιδί με καταγωγή από τη Θράκη, έτσι. Ο Φώτης ο Ιωαννίδης, ο οποίος είναι γιος του βετεράνου ποδοσφαιριστή του Πανθρακικού και του Ολυμπιακού, του Βασίλη του Ιωαννίδη, με καταγωγή από την Κομωτινή. Οπότε είχε και αυτό την ιδιαιτερότητά του για ένα παιδί με θρακιώτικη καταγωγή, ο οποίος βέβαια γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα και από τα σπλάχνα του Ολυμπιακού βρέθηκε να παίζει στο Λεβαδιακό. Γιατί ξέρετε, τα πράγματα βγαίνουν πάρα πολύ απλά. Αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει τεράστιο πρόβλημα στον γκολ, έχει τεράστιο επιθετικό πρόβλημα. Ίσως σε αυτό φταίει και ο κακός σχεδιασμός που έχει γίνει στο σύλλογο. Το Γενάρη η ομάδα δεν ενισχύθηκε ουσιαστικά και σοβαρά. Έγιναν αλλοπρόσαλες κινήσεις, οι οποίες είναι πραγματικά να απορρεί κανείς για μια ομάδα τόσο οργανωμένη και οικονομικά άνετη να γίνονται τόσο λάθος κινήσεις το Γενάρη, όπως για παράδειγμα το να μην αποκτηθεί ένα center for, και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή με το Γέντερσεκ να παίζει ουσιαστικά με πρόβλημα στους κοιλιακούς, ο Κάστρο είναι ένα μήνα έξω και η Ξάνθη έχει ένα περίεργο πρόγραμμα, το οποίο όμως καλείται, αν θέλει να μην βρεθεί σε μπελάδες, μέχρι να μην ξεκαθαρίσει τουλάχιστον η κατάσταση με το τι θα συμβεί με την αναδιάρθρωση, γιατί όσο τα πράγματα είναι όλα στον αέρα, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος, αλλά αυτή τη στιγμή η Ξάνθη με 27 βαθμούς στο σύν 7 από τη ζώνη του Μπαράζ, όπου βρίσκεται ο Πας Γιάννινα, και είναι και μάλιστα ο προσεχής της αντίπαλος, με την Ξάνθη να ταξιδεύει στην Ήπειρο,
και έχοντας μάλιστα εξάνθει μετά τη διακοπή λόγω εθνικών να παίξει με ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, Ολυμπιακό και Άρη τις πέντε τελευταίες αγωνιστικές, έχοντας αυτά τα τέσσερα μάτς, πέντε τελευταίες αγωνιστικές, καταλαβαίνει κανείς ότι αν δεν βρει άμεσα τους απαιτούμενους βαθμούς, στο τέλος θα υπάρχει άγχος. Και για μια ομάδα η οποία ξεκίνησε, υποτίθεται με στόχο να παλέψει για το ευρωπαϊκό εισιτήριο, mm-hmm. θα είναι ό,τι χειρότερο να κλείσει τη σεζόν γεμάτη άγχος. Προσωπικά δεν θεωρώ ότι η Ξάνθη μπορεί να κινδυνεύσει. Υπάρχουν πολύ χειρότερες ομάδες από αυτή. Αλλά αν δεν προσέξει, έχουμε δει και στο παρελθόν να συμβαίνουν ανάλογα πράγματα. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι ο Ατρόμητος έχει υποβιβαστεί πριν 7-8 χρόνια, όντας μία από τις ομάδες που παλεύανε για Ευρώπη. Η Ξάνθη, όταν πήγε στον Παράζ με τον Ολυμπιακό Βόλου, στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος ήταν στην πέμπτη θέση και μιλούσαμε όλοι για Ευρώπη. Και στο δεύτερο γύρο η ομάδα βρέθηκε να παίζει Παράζ. Οπότε, αν δεν προσέξεις και σε ένα άλλο πρόσφατο πρωτάθλημα, όπως είναι αυτό τη Super League, βλέπουμε ότι ξαφνικά ο Λεβαδιακός ξεπέρασε τον όφη στη βαθμολογία. Η Λαμία έχει γίνει Μπαρτσελόνα, κερδίζει όλα τα παιχνίδια. Έχει φτάσει στους 27 βαθμούς η Λαμία. Οπότε, αν δεν προσέξεις και με το πρόγραμμα που έχει Ξάνθη, δεν θέλει και πολύ. Μάλιστα, ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά και να προχωρήσουν τα πράγματα ομαλά για την Ξάνθη και να μην έχουμε προβλήματα. Είναι ο παράγοντας άγχος που πάντα δημιουργεί. Να εξασφαλίσει όσο πιο γρήγορα γίνεται την παραμονή για να μπορέσει να τελειώσει ήσυχα και ομαλά το πρωτάθλημα χωρίς άγχος. Έτσι. Ωραία. Νεκτάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν και με τη ΓΑΜΑ Εθνική και με την Ξάνθη. Δεν θα μπορούσαμε να μην κάνουμε και ένα σχόλιο με όλα αυτά που έγιναν και με τις καιρικές συνθήκες μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οπότε είχαμε άνθρωπο που ήταν και στο γήπεδο και μας τα είπε αναλυτικά. Θα πάμε σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Αφορά το βόλεϊ, αφορά τον Αόρες Τιάδας και το γυναικείο βόλεϊ συγκεκριμένα. Και για να το πούμε καλύτερα, τις παγκορασίδες και τις κορασίδες του αθλητικού ομίλου Ορεστιάδας, οι οποίες βρέθηκαν στην Κωνσταντινούπολη και είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το κορυφαίο γυναικείο ντέρμπι της Ευρώπης μεταξύ, θα με βοηθήσεις στις ομάδες, δεν ξέρω. Η Viking Bank και η Εξασύμπαση. Πολύ ωραία. Μ' άρεσε και η προφορά σου πάρα πολύ, μπορώ να σου πω. Σαφώς. Viking Bank, Εξασύμπαση. Το λέει και δεύτερη φορά συνεχόμενη. Ακριβώς. Ναι, αυτά λοιπόν. Παρακολουθούμε και τις εικόνες από το γήπεδο. Αγαπητέ μου, Κοσμά, είναι δύο... Απίστευτες εικόνες καταρχάς. Αυτό είναι από φιλικό παιχνίδι που έδωσαν τα κορίτσια του αθλητικού ομίλου Ορεστιάδας με τις αντίστοιχες μικρές ηλικιακά ομάδες της τουρκικής ομάδας, της Viking Bank. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό το υπέροχο στάδιο, υπέροχο κλειστό γυμναστήριο, υπερσύγχρονο, είναι το σπίτι του βόλεϊ αντίστοιχα, ας πούμε, για την Τουρκία. Αν δεν κάνω λάθος, και νομίζω είναι αυτό, που έχει από σουίτες για να παρακολουθείς μέχρι και κάθε τελευταίο σύστημα της αναλογίας, στο γήπεδο της Viking Bank, όπως βλέπουμε. Νομίζω φιλοξενεί και την Εθνική Τουρκίας. Και είναι οι δεύτερες ομάδες που σου ανέφερα και είναι το ντέρμπι του τουρκικού πρωταθλήματος και ένα από τα κορυφαία της Ευρώπης. Είναι αυτές οι ομάδες που πρωταγωνιστούν τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα η Viking Bank, στο Champions League της Ευρώπης, με σχεδόν μόνιμη παρουσία στο Final Four της κορυφαίας διεσολογικής διοργάνωσης σε επίπεδο βόλεϊ γυναικών. Βλέπουμε τον Στέλιο Κεμανετζή, τον Τάσο Τσεπκυλή και δεν προλαβαίνω εδώ τον έτερο κύριο της παρέας και νομίζω και τον Ανδρέα Κιουτσούκη, που ήταν οι υπεύθυνοι της εξαιρετικής αυτής εκδρομής που πραγματοποίησαν τα κορίτσια στην Κωνσταντινούπολη, στη γειτονική Τουρκία λοιπόν, μία νέα πόρτα επαφής και συνεργασίας που έχει ανοίξει ο αθλητικός ομίλος Ορεστιάδας, αφού μετά την παρακολούθηση ευρωπαϊκού αγώνα στην Βουλγαρία, να λοιπόν που ανοίγουν δευτεράδους και δεσμούς, αναπτύσσουν στενούς δεσμούς συνεργασίας και με την πρωταθλήτρια της Τουρκίας, την Viking Bank, και μάλιστα
Είδαμε σε μια από τις φωτογραφίες που ήταν μαζί με τα κορίτσια της Ορεστιάδας και τον σπουδαίο ιταλοπροπονητή, τον Τζιοβάνι Κουιντέτι, mm-hmm. που έχει γράψει πραγματικά που είναι από τα σημαντικότερα πρόσωπα σε επίπεδο τεχνικής καθοδήγησης πανευρωπαϊκά. Νάτος, εδώ τίμιο στο Τάιο και Μανετζή με το πουκάμισο και τον Παύλο Σακάκη και το γαλάζιο πουκάμισο, ο Ιταλός Κουιντέτι. Mm-hmm. Σπουδαία μορφή προπονητικά και προπονητής Εθνικής Τουρκίας που την έχει φέρει σε κορυφαίο επίπεδο παγκοσμίως πλέον. Όχι, καλά. Πολύ καλά τα λες, κρεμόμαστε από τα χείλη σου. Εντάξει, λοιπόν, συνεχίζω. Είναι λοιπόν μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τον αθλητικό Μήλο Ρωσιάδας. Θεωρώ ότι τέτοιες συνεργασίες δημιουργούν εξωστρέφεια, δημιουργούν με σπουδαίες παραστάσεις για αυτά τα κορίτσια. Θυμάσαι τι, έτσι λίγο για τον αγάγο μου και στο τοπικό επίπεδο Αλεξανδρούπολης, πόσο σημαντικό είναι από νέα κορίτσια που ξεκινούν το βόλεϊ να παρακολουθούν ακόμη και αγώνες σε επίπεδο Α2 γυναικών για την νίκη. Που λέγαμε κάποιες στιγμές ότι ο κόσμος θα πρέπει να είναι περισσότερο, ιδιαίτερα τα νέα κορίτσια που ασχολούνται με το βόλεϊ. Mm-hmm. Ή στο γυναικείο τουρνουά του καλοκαιριού. Με τον ΠΑΟΚ. Με τον ΠΑΟΚ, με τους Μακεδόνες Αξίου mm-hmm. που είχαν έρθει με τη βουλγάρικη ομάδα. Μακάρι ήταν γεμάτο το γήπεδο για να βλέπανε παραστάσεις από σημαντικές αθλήτριες και αγώνες της ομάδας. Πέρα λοιπόν από τον τέρπι του τουρκικού πρωταθλήματος, τα κορίτσια και το αθλητικό μόνο Ορεστιάδας αγωνίστηκαν κιόλας σε αυτό το σπουδαίο γήπεδο. Πήρανε παραστάσεις, έτσι, φόρεσαν τα αθλητικά τους και βρέθηκαν σε αυτή τη σάλα του παλατιού, όπου χάρηκαν την προπόνηση και μάλιστα όπως ενημερωνόμαστε και από το εξαιρετικό ρεπορτάζ του Δημήτρη Ρεβανδίδη στο volleyplanet.gr. Έκανα προπόνηση και υπό τις οδηγίες του υπεύθυνου ακαδημιών του Τζουζέπε Μποζέτη και των συνεργατών του και συνέχεια έδωσαν φιλικό αγώνα με την αντίστοιχη ομάδα της Ζεμπάκη. Μάλιστα, και όπως επίσης διαβάζουμε στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ, έτσι ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο νομίζω, την ίδια ώρα που το ντέρμπι των δύο ομάδων που σας ανέφερε ο Γιώργος ήταν σε εξέλιξη. Ο DJ του γηπέδου, γνωρίζοντας ότι ήταν εκεί η ομάδα της Ορεστιάδας, τα κορίτσια, έπαιξε και ένα ελληνικό τραγούδι για χάρη τους. Το Ζορμπά, όχι για να δείξει. Το Ζορμπά, μάλιστα, δεν το είχα μπροστά μου και ήξερα μόνο για το ελληνικό. Το Ζορμπά. Και η κάμερα που μετέδωσε τον αγώνα έκανε zoom στην κερκίδα. Που φιλοξενούσε τα κορίτσια της Ορεστιάδας. Νομίζω πραγματικά. Τιμητικό, νομίζω. Τιμητικό και η φιλοξενία πολύ καλή. Έτσι και όντως εμπειρίες ζωής για τις πράσινες λοιπόν του αθλητικού ομίλου Ορεστιάδας. Έτσι, Κοσμά, αυτός είναι αθλητισμός. Αυτός πρέπει να είναι αθλητισμός και το πραγματικό του πρόσωπο που έτσι προάγει πολιτισμό και με βγαίνει άμυλα πέρα από όποιες αντιπαλότητες που μπορούν να υπάρχουν. Ωραία. Τέτοιες στιγμές μακάρι να είναι περισσότερες. Μακάρι, πραγματικά. Και μπράβο στους ανθρώπους του Αθλητικού Μήλου Ρωσιάδας που κατάφεραν και οργάνωσαν αυτή την εκδρομή. Και μακάρι να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Σε κάρτες θα πάμε τώρα και σε Α2 ανδρών, εκεί όπου θα παραμείνουμε στην Ορεστιάδα. Θα αλλάξουμε σύλλογο, θα πάμε στον Άθλο. Ο Άθλος Ορεστιάδας, ο οποίος πέτυχε μια πολύ σημαντική νίκη με 3-1 απέναντι στην Καρδίτσα. Ήταν η τρίτη συνεχόμενη, μάλιστα, μετά από αυτές απέναντι σε Πιερικό και Πανόραμα. Και φαίνεται ότι η ομάδα του Παναγιώτη Τσεγμάκη έχει πάρει πια φορά. Ναι, έτσι. Να λοιπόν που ο Άθλος Ορεστιάδας γράφει το δικό του σερί νικών στο πρωτάθλημα της Α2 και αυτόματα το έτσι μαζαμένη συγκομιδή βαθμών έχει βελτιώσει σαφώς πέρα από την παρουσία, την αγωνιστική και την βαθμολογική θέση. Mm-hmm. Ωραία, πάμε να δούμε τα αποτελέσματα λοιπόν στη 19η αγωνιστική στο βόρειο όμιλο της Α2 των ανδρών. Άθλος Ορεστιάδα, Καρδίτσα 3-1, Ελπίδα Βελοκήπων, Απόλλων Καλαμαριάς 3-0, ΑΟΣ Ερών Αναγέννηση Άρτας 3-1, να λοιπόν νίκη για τις Σέρες. Πήγος Πολύχνης Πιερικός 3-0, Μακεδονικός Πανόραμα 0-3, Χάνθ νίκη Αιγινίου 3-0 και ρεπό είχε ο Νέστορ. Ο Νέστορας λοιπόν. Πάμε στην βαθμολογία. Εδώ η τριάδα της κορυφής με πρώτη την Ελπίδα Μπαλοκύβων 49, 2 βαθμούς πίσω Πήγος Πολύχνης και Χάνθ με 47,
Αρκετά μακριά στην τέταρτη θέση Πανόραμα με 31, ο Μακεδονικός στους 30, στην έκτη θέση Καρδίτσα με 26, έβδομος ο Περιοδικός 23, όσους και άφρος Ορεστιάδας που είπαμε ότι ανέβηκε και πλησίασε τις πιο πάνω θέσεις, ο Νέστορας με 22 βαθμούς, 10ος ο Βόλο Καλαμαριάς με 19, αρκετά πίσω στην 11η θέση Αναγέννηση Άρτας και Νικηγενείου με 8, τελευταίος ο Ουστερών με 6 βαθμούς. Παραμένουμε στο βόλεϊ, πάμε στην Α2 των γυναικών, εκεί όπου δυστυχώς η νίκη Αλεξανδρούπολης δεν τα κατάφερε απέναντι στους πρωταθλητές Πεύκων μετά την ήττα της από τον Άβαρχο Βότσι με 3-0, ιτήθηκε με 3-1 στην έδρα της από τα Πεύκα. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε αναλυτικά τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία της Α2 και σε πολύ λίγο θα περάσουμε στο ρεπορτάζ. ΑΟΚ Αβάλλας Ασκληπιός Τρικάλων 1-3 και εδώ είναι η 19η αγωνιστική. Λάρισα Ελπίδα Μπελοκήπων 3-1. Νίκη Αλεξανδρούπολης Πρωταθλητές Πεύκων 1-3. Ένωση Ελασσόνας Σταυρούπολη 0-3. Νέα Γενεά Γιάννενα 3-1. Και Λαγκαδάς Δράμα 3-0. Ρεπό είχε ο Ναύαρχος Βότσης. Στη βαθμολογία, ο Ναύαρχος Βότσης πρωτοπόρος με 48 βαθμούς, Συνέα Γενεά με 46 στη δεύτερη θέση. Στην τρίτη, οι πρωταθλητές Πεύκων με 43 μετά την καθαρή τους νίκη στην Αλεξανδρούπολη. Πίσω, η Ελπίδα Μπελοκήπων τέταρτη με 38, ένα βαθμό πιο πίσω της νίκη Αλεξανδρούπολης με 37. Έκτη, η ΑΛ Άρισης με 27, έβδομος ο Ασκληπιός Τρικάλων 21, ο επόμενος αντίπαλος της νίκης, μια ομάδα μαχητική. Στην 8η θέση ο Σταυρούπολης και τα Ιωάννινα έχουν από 20 βαθμούς. 10ος ο ΑΟΚ Αβάλλας με 17, 11η θέση το Λαγκαδά και με τους ίδιους βαθμούς η Ένωση Ελασσόνας με 11 βαθμούς. Τελευταίος ο Γούσου Δράμας με 3. Ωραία, αυτά έγιναν λοιπόν στη 19η αγωνιστική της Α2 γυναικών, στον Βόρειο Όμιλο που συμμετέχει η Νίκη Αλεξανδρούπολης. Θα περάσουμε σε αυτό το σημείο σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Μόλις γυρίσουμε θα πάμε να δούμε αναλυτικά τι έγινε στο κλειστό Μιχάλης Παρασκευόπουλος και στο παιχνίδι της Νίκης με τους πρωταθλητές Πεύκων, τι δήλωσαν οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης. Μην φύγετε, σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας. Επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο, πάμε γήπεδο στην Δέλτα Τηλεόραση, κοντά σας για λίγο ακόμα και θα πάμε να δούμε, όπως σας είπαμε και πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, τι ακριβώς έγινε στο κλειστό Μιχάλης Παρασκευόπουλος, εκεί όπου η Νίκη Αλεξανδρούπολης ιτήθηκε με 3-1 από τους πρωταθλητές Πεύκων. Τα πλάνα που θα παρακολουθήσετε είναι από την Παναγιώτα Τσικάκη, την οποία και ευχαριστούμε πολύ. Με 3-0 από τον Άβαρχο Βότση στη Θεσσαλονίκη, η Νίκη Αλεξανδρούπολης δεν κατάφερε να πάρει κάτι ούτε από τον ντέρμπι στην έδρα της απέναντι στους πρωταθλητές Πεύκων. Η ευρύτικη ομάδα ιτήθηκε 3-1 σε ένα μάτς που δεν μπήκε ουσιαστικά ποτέ. Έχασε το πρώτο σετ πολύ εύκολα με 10-25, κατάφερε να σοφαρίσει με 25-21, αλλά στο τρίτο σετ ήταν και πάλι κακή, έκανε αρκετά λάθη, είχε προβλήματα στην υποδοχή και το έχασε με 8-25. Στο τέταρτο η ομάδα της πρωτεύουσας επικράτησε 20-25 παρόλο που η νίκη προηγούνταν 20-16 και έφυγε με το τρίποντο από τον Εύρο. Ο προβληματισμός της τάξης της νίκης είναι έντονος όχι τόσο για το αποτέλεσμα όσο για τις άσχημες εμφανίσεις σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια. Η ήττα πολλές φορές δεν μας πειράζει, αλλά η σημερινή ήττα πραγματικά με ενόχλησε με τον τρόπο που έγινε. Διότι δεν ήταν από την πίεση του αντιπάλου, αλλά ήταν από τα δικά μας αδικαιολόγητα λάθη και σε κομμάτια που είμαστε καλοί παραδοσιακά σε όλα τα παιχνίδια, όπως είναι το κομμάτι του μπλοκ. Δεν δικαιολογείται με μια ομάδα που έπαιζε στάνταρ, με κάποιες που γνωρίζαμε μάλλον πώς θα παίξει, να έχουμε πιάσει σε όλο τον αγώνα ένα μπλοκ. Αυτό δεν ήταν. Επίσης μας πιέσανε πάρα πολύ και είχαμε κακή ποιότητα υποδοχής, δώσαμε και πολλούς άσους, αλλά δεν είχαμε ποιότητα υποδοχής. Γενικά ήταν ένα πολύ κακό παιχνίδι για την ομάδα μας και αυτό το μαρτύρουν τα δύο σετ που χάσαμε με 10 και με 8. Πήραμε το δεύτερο σετ και εκεί που νομίζαμε ότι θα μπούμε στο παιχνίδι δεν μπήκαμε και τώρα στο τελευταίο σετ, ενώ ήμασταν μπροστά πάλι, μας φτάσαν στο 20-20 και από το 20-20 μέχρι το 25-20 που τελείωσε δεν παίχτηκε ούτε μία φάση. Αυτή η μετάπτωση, η ψυχολογική περισσότερο, είναι που με πειράζει διότι η ομάδα δεν έχει πίεση
του αποτελέσματος. Και δεν δικαιολογεί λοιπόν σε τέτοια κατάσταση να έχει τέτοιες εμφανίσεις και τέτοια μεγάλη κοιλιά. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό? Λογικό θέμα. Θα το κουβεντιάσουμε με τα κορίτσια. Θέλω να πιστεύω ότι θα μπορεί να αλλάξει. Τώρα έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας στα Τρίκαλα. Είναι μια ομάδα που μας δυσκόλεψε και εδώ μέσα πάρα πολύ. Χάναμε 2-0 τότε. Είναι πολύ πιο κάτω βαθμολογικά από εμάς. Ελπίζω να αντιδράσουμε. Θεωρώ ότι πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο στην προπόνηση, εμείς οι παίχτρες. Ότι πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένες μέσα στο παιχνίδι, να είμαστε πιο αποφασιστικές και να μπορούμε να το επεξέλθουμε καλύτερα συνθήκες. Βέβαια, τα παίχτρα σήμερα ήταν μια ολοκληρωμένη ομάδα η οποία κυνηγούσε στην άμυνα. Είχε τελειωμένες φάσεις, ήταν καλές στην επίθεση. Δεν μπορέσαμε να τις μπλοκάρουμε. Κάτι το οποίο, το μπλοκ το οποίο είναι ένα στοιχείο που σαν ομάδα το έχουμε. Σήμερα δεν μας βγήκε, δεν μας βγήκε τίποτα. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να το αφήσουμε πίσω, να πάρουμε όσα στοιχεία μπορούμε να πάρουμε από αυτό το μάτς και να κοιτάξουμε τα επόμενα. Προσπάθεια συνεχίζεται άλλωστε, μέσα Τρίκαλα τώρα. Μέσα Τρίκαλα τώρα, θα συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι, σε αυτό δηλαδή, και θα προσπαθήσουμε από εδώ και στο εξής να μην συμβεί ξανά ό,τι συνέβη σήμερα. Από την άλλη πλευρά, όπως είναι λογικό, απόλυτη ικανοποίηση επικρατεί στην ομάδα των Πεύκων. Στην κάμερα της Δέλτα Τηλεόρασης μίλησε ο προπονητής Μανώλης Κουλικάρης, που κατάγεται από την Αλεξανδρόπολη, και η Μαρία Κοτέογλου, σύντροφος του πρώην αρχηγού του Εθνικού Γιάννη Χαριτονίδη. Πήραμε πολύ καλά στο σερβίς, οπότε χαλάσαμε την υποδοχή της νίκης, οπότε έγιναν λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Όταν κάναμε εμείς τα λάθη, τότε ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα. Οπότε ήταν, πιστεύω οι ομάδες είναι περίπου ίδιες, δεν έχουν μεγάλη απόκληση, ανάλογα με τη μέρα είναι των κοριτσιών. Αλλά εμείς έχουμε τώρα, είμαστε σε καλή κατάσταση. Δείξαμε και καλά στοιχεία και στο κύπελο με τη Σαντορίνη. Ευελπιστώ ότι θα πάμε ακόμα καλύτερα. Ήρθα σε ένα γνώριμο περιβάλλον στην Αλεξανδρούπολη. Ένα σχόλιο θα ήθελα για την νίκη. Πρώτον έχει ένα πολύ καλό προπονητή. Από εκεί πέρα έχει καλά παιδιά με χαρακτήρα, δουλεύουν. Η νίκη πάντα είναι... Και η Αλεξανδρούπολη πάντα βγάζει αθλητές με βόλεϊ, πολύ καλούς, και εγώ το ίδιο από εδώ βγήκα, οπότε είναι η αγαπημένη μου πόλη. Θα λέγατε ότι το γυναικείο πόλο χρειάζεται μια ομάδα από την Αλεξανδρούπολη? Το γυναικείο πόλο χρειάζεται όχι μόνο από την Αλεξανδρούπολη και από τις άλλες περιφέρειες. Και πιστεύω ότι οι παράγοντες πρέπει να το βάλουν στόχο. Δεν είναι κακό να ανέβουν οι ομάδες της επαρχίας. Δεν είναι μόνο, δηλαδή πιστεύω μπορούν να βρουν πόρους και πιστεύω ότι το γυναικείο είναι, θεωρώ ότι πρέπει να είναι το νούμερο ένα άθλημα στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι προετοιμαστήκαμε και εμείς για το ντέρμπι, αλλά θέλαμε πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Ξέραμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη έδρα, γιατί όποτε ερχόμαστε και παίζουμε είναι πολύ δύσκολη έδρα. Αλλά νομίζω μπήκαμε πολύ δυναμικά γιατί το θέλαμε πολύ και τα καταφέραμε. Ώρες-ώρες μεγάλη μάχη στην άμυνα, δεν έπεφτε την μπάλα κάτω. Αλλά έδειχνε ότι η νίκη αντιμετώπισε μεγάλο πρόβλημα από το σερβί σας. Η αλήθεια είναι ότι πιέσαμε. Η νίκη γενικά είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Γι' αυτό και ήρθαμε για να αντιμετωπίσουμε κάτι πάρα πολύ καλό. Οπότε δουλέψαμε όλη τη βδομάδα σε αυτό. Πιέσαμε στο σέρβις που ξέραμε ότι μπορούμε από εκεί να πάρουμε κάποιους εύκολους πόντους. Και έτσι νομίζω ήρθε και αυτό το αποτέλεσμα και ζωρίσαμε την νίκη στην υποδοχή. Πάντως τα 2-3 σετ ήρθαν παραπάνω περισσότερο εύκολα από ό,τι θα περίμενε κανείς. Ναι, η αλήθεια είναι ότι και εμείς τα περιμέναμε πιο δύσκολα. Νομίζω μπλόκαραν σε κάποια φάση τα κορίτσια της νίκης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν δείχνει την αξία τους. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Γι' αυτό και το αντιμετωπίσαμε σαν ντέρμπι και μπήκαμε τόσο δυνατά. Ωραία, αυτά λοιπόν έγιναν στο κλειστό Μιχάλης Παρασκευόπουλος και στο παιχνίδι της νίκης με τους πρωταθλητές Πεύκων. Και... Από τις καλές ομάδες κατηγορίας τα Πεύκα, με έμπειρες αθλητές. Ωστόσο, δεν ήταν αυτό το πρόσωπο της νίκης, αυτό που μπορεί να προσφέρει και να βγάλει στον αγωνιστικό χώρο. Τα δύο σετ με το πολύ χαμηλό σκορ είναι ένας λόγος που δημιούργησε εκνευρισμό και προβληματισμό και τις φωνές του την πλευρά του προπονητή του κυρίου Γιάννη Ανδρεάδη. Μάλιστα, με το όλο στο αγώνα για αρκετή ώρα τα λέγανε με τις παίκτριες νίκης, το τεχνικό team έτσι μαζεμένο στον πάγκο στην άκρη και οι φωνές δεν έλειπαν. Εντάξει, είναι ένας τρόπος και αυτός να αφυπνίσει τις παίκτριες, να δουν τι δεν έκαναν καλά και ήρθε αυτή
η βαριά ήττα και είναι αυτό, όχι τόσο το αποτέλεσμα, αλλά ο τρόπος που ήρθε, καθώς πέρα από τα, έτσι, τα με πολύ μεγάλη ευκολία χαμένα σετ, δεν είναι και του επίπεδου, τώρα με συγχωρείτε, αλλά του Λαγκαδά και της δράμας η νίκη για να χάνει με τόσο μεγάλες διαφορές τα σετ, αξίζει σίγουρα καλύτερα, αλλά και το τελευταίο σετ είχε προβάδισμα και αν το διατηρούσε θα πήγαινε σε tie break. Ωστόσο έκανε ένα πολύ εύκολο σερί τα πεύκα, παίρνοντας τελικά το 20-25 τη νίκη το 1-3 και μάλιστα χώρισε ουσιαστικά να παιχτεί πόντος με εύκολα και πολλά λάθη από πλευράς νίκης. Ελπίζουμε λοιπόν από το επόμενο παιχνίδι κόντρα στον Ασκληπιό Τρικάλων, μια δύσκολη ομάδα όπως είπε και ο κύριος Ανδρεάδης, είχε βάλει προβλήματα στον πρώτο γύρο στην νίκη Αλεξανδρούπολης, να ανατραπεί το κλίμα, να δούμε τα κορίτσια της νίκης να παίρνουν τα πάνω τους, γιατί σίγουρα και το ψυχολογικό κομμάτι έχει παίζει τον δικό του ρόλο και να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα μετά από αυτές τις δύο συνεχόμενες ήττες. Όπως είδαμε και πριν στη βαθμολογία, η νίκη βρίσκεται στην πέμπτη θέση του Βόρειου Ομίλου. Κάπως έτσι από το βόλεϊ θα πάμε στο μπάσκετ. Είχαμε ανδρικό πρωτάθλημα η Κασαμάθ μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ωστόσο με τρεις αναμετρήσεις να μην διεξάγονται, οι δύο αναβλήθηκαν και η τρίτη ματαιώθηκε, καθώς στο παιχνίδι της Φιλίας Ορεστιάδας με το Βίρονα Καβάλας, όταν ο Βίρον Καβάλας δήλωσε αδυναμία για να συμμετάσχει, να αγωνιστεί ουσιαστικά στο παιχνίδι, εάν αυτό διεξαχθεί μέσα στην εβδομάδα. Η Τετάρτη είναι μια πιθανή ημέρα. Και έτσι η ομάδα της Ορεστιάδας πήρε τη νίκη άνευ αγώνα, στα χαρτιά που λέμε, με 20-0. Πάμε να δούμε αναλυτικά τα αποτελέσματα, τι συνέβη σε αυτήν την αγωνιστική της Κασαμάθ στο μπάσκετ μέσα στο Σαββατοκύριακο, που ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης επικράτησε. Η Ολυμπιάδα γνώρισε την ήττα. Φιλία Ορεστιάδας, Βίρον Καβάλας λοιπόν 20-0 άνευ αγώνα. Εύρος Σουφλίου, Δημοκρίτη Κομωτινής, το παιχνίδι αναβλήθηκε λόγω καιρικών συνθήκων. Κυρίως οι άνθρωποι δικούντες της Κασαμάθ φοβήθηκαν τις μετακινήσεις και τους ισχυρούς ανέμους. Οπότε γι' αυτό και δεν έγινε ούτε το παιχνίδι του Εύρος Σουφλίου με το Δημοκρίτη, αλλά ούτε και το Θεία Λαφερών Αρίων Ξάνθης, όπως βλέπουμε πιο κάτω στην κάρτα. Κομωτινής, Άθελος Ξάνθης 61-63. 81-63, με συγχωρείτε. Αχρουσούπολης, Αγία Βαρβάρα 74-77. ΑΟ Καβάλας, Εθνικός Αλεξανδρούπολης 62-81. Και Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπολης, ΑΕ Κομωτινής 62-75. Πάμε και στη βαθμολογία. Ο Εθνικός στην πρώτη θέση με 39 βαθμούς. Ο Αρίων Ξάνθης με 37. Με ένα μάτς λιγότερο, επειδή δεν έπαιξε τώρα σε αυτήν την αγωνιστική. Πάρα πολύ σωστά. Με νίκη φτάνει πάλι τον Εθνικό στην μοιραστούν την πρώτη θέση. Τρίτος, ΑΕΣ Κομωτινής με 36, έκανε σημαντικό βήμα με την νίκη του στην Αλεξανδρούπολη για να είναι στην τετράδα. Από εκεί πέρα μάχη. Τέταρτη αυτή τη στιγμή είναι η Φιλία Ορεστιάδας με 34. Ακολουθούν δύο ομάδες, ένα βαθμό πιο πίσω. Η ΑΕΣ Κομωτινής και η Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπολης έχουν 33 βαθμούς. Έβδομη η Θεία Λαφερών με 32. Δημοκρίτιο Κομωτινής με 28 βαθμούς, Άφλος Ξάνθης και Αγία Βαρβάρα από 27, ΑΟ Καβάλας 26, Χρυσούπολη 23, Βίρον Καβάλας 21, στην τελευταία θέση ο Εύρος Σουφλίου 20. Βλέπετε ότι κάποιες ομάδες έχουν από αγώνα λιγότερο. Μένεται η μάχη λοιπόν στο ανδρικό της Κασαμάθ. Συνεχίζεται το πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα στον Ανατολικό Όμιλο. Ομάδες και του Εύρου είναι σε ψηλές θέσεις, όπως είδατε, στην βαθμολογία, και συνεχίζουμε με επιτραπέζια αντισφαίρεση, με πινκ πονκ, καθώς τα πήγαν εξαιρετικά αυτό το Σαββατοκύριακο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα το Αναπτυξιακό που διοργανώθηκε στην Αττική από τον ΑΟ Καρέα. Εθνικός Αλεξανδρούπολης, Φάρος Αλεξανδρούπολης και Φιλία Ορεστιάδας επέστρεψαν με πλήθος μεταλλίων. Πολλές λοιπόν οι επιτυχίες σε ένα κλειστό γυμναστήριο. Να την αποστολή του Εθνικού. Έτσι, στο κλειστό γυμναστήριο Καρέα Τάκης Παπαγεωργίου λοιπόν. Βρέθηκαν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε 224 αγόρια και κορίτσια από 59 συλλόγους της χώρας και χάρισαν όμορφες στιγμές με συνολική δράση περίπου 24 ωρών, με αγωνιστικό πάθος
και θέαμα. Όσο αφορά τα μετάλλια, η Εθνικός και Φάρος Αλεξανδρούπολης κατάφερε να πανηγυρίσουν μετάλλιο στις νεανίδες με την Ελισάβετ Χατζικίρκα, τρίτη θέση και χάλκινο μετάλλιο. Στη δύσκολη κατηγορία των παιδών στο βάθρο Κίμωνας Μίτκας, όπου κάμφηκε στα σημεία σε ένα εξαιρετικό τελικό, πραγματικά σε μια διαφήμιση του αθλήματος, όπως είπε και ο προπονητής του Μίτκα, ο Ανδρέας Νικολακάκης, το απόγευμα στο Παίζουμε Θράκη, στον Δέλτα FM. Στην δεύτερη θέση λοιπόν και αργυρό μετάλλιο για τον Μίτκα, που μας έχει συνηθίσει στα μετάλλια παρά το νεαρό της ηλικίας του. Ένας άλλος νεαρός είναι ο Νικηφόρος Μύρος, που επέστρεψε με χάλκινο μετάλλιο επίσης, ενώ στην ίδια κατηγορία αγωνίστηκε ο Γρηγόρης Καραγιάννης με αρκετές νίκες. Επίσης, τι άλλο είχαμε? Έθιμος παμπέδες στο Βαγγέλη Δερνεξή, που ανέβηκε και αυτός και πάλι στο βάθρο των νικητών, κατακτώντας την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Έχουμε βέβαια τον Γιώργο Κάλια και τον Σωτήρη Σωτηρόπουλο, που σημείωσαν εξίσου έτσι, σημαντικές, πολύ καλές εμφανίσεις και εμπειρίες πολύτιμες για το μέλλον. Στην κατηγορία των εφήβων αγωνίστηκε ο Νίκος Κάλιας και σημείωσε αρκετές νίκες, ενώ αξίζει να πούμε ότι, όπως είδαμε και στις φωτογραφίες, ξεχωρίσαμε την παρουσία του Ανδρέα Νικολακάκη και του Άγγελου Τσίμα, το τεχνικό δίδυμο που προσφέρει το Στέρας στα Μέγιστα στους αθλητές που αγωνίζονται. Είχαμε βέβαια στους αυτούς αγώνες εξαιρετικές εμφανίσεις και μετάλλια και για την Φιλία Ορεστιάδας για τους αθλητές και τις αθλήτριες. Να πούμε ότι την πρώτη θέση για το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε στους παμπέδες ο Κωνσταντίνος Μιλικούδης, χάλκινο στην ίδια κατηγορία ο Στέλιος Διαμαλίδης. Στους μίνι παμπέδες ο Κωνσταντίνος Αλεξούδης ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο. Ωραία, αυτά λοιπόν με την επιτραπέζα της φέρεση με το πινκ-πονκ και είμαστε... Είδαμε και μια ειδική βράβευση, είδαμε στην... Σωστά, στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Ακριβώς, στην πλακέτα. Αν μπορούμε να το δούμε έτσι λίγο την επόμενη φωτογραφία. Για την δουλειά που γίνεται και... Για την ακούραστη δουλειά που γίνεται εδώ στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Χρόνια τώρα, μιλάμε για δεκαετίες, τόσο από το... την προηγούμενη έτσι, παρουσία του κ. Παρασκευή. Να, εδώ βλέπουμε ότι απονέμεται στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης για την ακούραστη προσπάθειά του στην ανάπτυξη της επιτραπέζης αντισφαίρεσης από τον Δουσούτο. Ευχαριστώ το κοντρόλ, τον Δουσούτο Αθλητικού Ομίλου Καρέα. Έτσι, στο πλαίσιο του 5ου Ανοιχτού Παλαιού Πρωταθλήματος Νέων Ηλικιών Επιτραπέζης Αντισφαίρεσης που διοργάνωσε ο Αθλητικός Ομίλος Καρέα. Και αυτό πολύ σημαντικό. Σε δύο εβδομάδες ο Εθνικός και ο Φάρος θα πάνε με πολυπληθή αποστολή και πάλι στη Σύνδο. Σύνδο της Θεσσαλονίκης. Έτσι, ενώ πλησιάζει μέσα στο Μάρτιο, μέσα Μαρτίου, έχουμε και το Πανελλήνιο Αντιξιακό εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Θυμόμαστε πέρυσι που διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία και το περιμένουμε με ανυπομονησία και φέτος. Βέβαια, βέβαια. Ωραία, από το πινκ-πονκ θα κάνουμε έτσι μια μικρή αναφορά στο handball, να σας πω ότι οι κύκλοπες της Αλεξανδρούπολης όσο αφορά τις γυναίκες δεν αγωνίστηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο. Είχαν το ρεπό τους ουσιαστικά, όχι τυπικά, καθώς έπαιξαν τον προηγούμενο Σαββατοκύριακο όταν δεν έγιναν τα υπόλοιπα παιχνίδια λόγω του κυπέλου Ελλάδας, και αυτό το Σαββατοκύριακο είχαν απραξία, έγιναν τα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής κανονικά. Στη βαθμολογία δεν αλλάζει κάτι. Οι κύκλοπες παραμένουν στην τελευταία θέση μετά από 11 αγωνιστικές χωρίς βαθμούς. Όσο αφορά τους άνδρες, το παιχνίδι που θα έπαιζαν το προγραμματισμένο μέσα στην Γυμναστική Ένωση Δράμας για την Β' Εθνική, το 5ο όμιλο της Β' Εθνικής και επίσης για την 10η αγωνιστική, αναβλήθηκε λόγω καιρικών συνθήκων. Από εκεί και πέρα, να πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό, καθώς που αφορά βέβαια και αυτά τα σωματεία και κάποια από εκείνα που αναφέραμε νωρίτερα. Είχαμε απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο της προηγούμενης Δευτέρας, εγκρίθηκε συγκεκριμένα επιχορήγηση ύψους 90.000 ευρώ για αθλητικά σωματεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Μια τέτοια απόφαση και επιχορήγηση από δάρας Δήμου Αλεξανδρούπολης στα σωματεία και του συλλόγου. Ωραία. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Σε επιχορήγηση αθλητικών σωματείων θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Το συνολικό ποσό που θα δοθεί αγγίζει τις 86.000 ευρώ,
με τα σωματεία να προέρχονται από τους χώρους του βόλεϊ, του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, της γυμναστικής, του στίβου, του χάντμπολ, του τένις, του σκάκι, της κολύμβησης και άλλων. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, κάναμε μια πρώτη διαδικασία για τη χρηματοδότηση αθλητικών κυρίως σωματείων, αλλά και πολιτιστικών. Το κάνουμε αυτό για να πούμε κάθε χρόνο ότι ποια είναι τα ποσά τα οποία θα διαθέσουμε κυρίως σε αθλητικά σωματεία, και αυτό το κάνουμε γιατί ξέρουμε συγκεκριμένα τα αθλητικά σωματεία και σε ποιες κατηγορίες συμμετέχουν, οπότε γίνεται μια κατανομή των χρημάτων ανάλογα με την κατηγορία που βρίσκεται το κάθε σωματείο. Επομένως, τα ποσά τα οποία έχουμε κάνει ως πρώτη μια βασική κατανομή είναι περίπου 86.000, το συνολικό ποσό που θα διαθέσουμε είναι 90.000, που όπως καταλαβαίνετε ήδη έχουμε κάνει την κατανομή και έχουμε πει πώς θα διατηθούν οι 86.000 ευρώ. Από το συνολικό ποσό οι 40.000 ευρώ θα δοθούν στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης, με τον κύριο Παντελίδη να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους ο συγκεκριμένος σύλλογος παίρνει τη μερίδα του λέοντος. Ο Εθνικός, όπως και πολλά σωματεία, έχουν διάφορα τμήματα. Είναι και υπάρχει μια διοίκηση. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι δυνατόν κάθε φορά να χρηματοδοτούμε με διαφορετικό ποσό το κάθε τμήμα οποιοδήποτε συλλόγου, και μάλιστα και για τον Εθνικό. Επομένως, έχει 2 χρόνια τώρα που η χρηματοδότηση την οποία κάνουμε είναι συνολική, και αφού τη στιγμή που υπάρχει ένα και μοναδικό αυτό είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό ας κάνει την κατανομή των χρημάτων αυτών στο κάθε τμήμα. Επομένως, πέρσι είχαμε δώσει στον Εθνικό, αν θυμάμαι καλά, 35.000, μια έξτρα επιχορήγηση για την άνοδο του ποδοσφαιρικού τμήματος στη γάμα κατηγορία, στη γάμα εθνική, άλλες 14.000, δηλαδή 49.000 ευρώ. Και φέτος αποφασίσαμε συνολικά για όλα τα τμήματα να χρηματοδοτηθεί με 40.000 ευρώ. Δηλαδή, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, τα 35.000 που ήταν, αυξήσαμε κατά 5.000 για να βοηθηθεί το τμήμα του βόλεϊ κυρίως. Παράλληλα, αναμένεται να επιχορηγηθούν και πολιτιστικές σύλλογοι, ανάλογα με το έργο που ο καθένας παράγει, σημειώνει ο Δήμαρχος Οικονομικών. Για τα πολιτιστικά σωματεία, έχουμε πει το εξής, ότι θα χρηματοδοτούνται ανάλογα με την δραστηριότητα την οποία έχουν κάνει την προηγούμενη χρονιά και προγραμματίζουν για την τρέχουσα περίοδο. Επομένως, όσα σωματεία υποβάλλουν τη σχετική έτσι για χρηματοδότηση, εννοώ πολιτιστικά, ανάλογα το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίζει το ποσό με το οποίο θα χρηματοδοτηθούν. Αυτά λοιπόν και με την επιχορήγηση από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, αθλητικά και πολιτιστικά, όπως ακούσατε στο φινάλε του ρεπορτάζ, σωματεία του Δήμου. Να συνεχίσουμε με πολεμικές τέχνες, να πάμε σε Ταϊκβοντό. Είχαμε επιτυχίες, ήδη βλέπουμε τις εικόνες για τον ΑΟΓ Αλεξανδρούπολης. Τα πήγαν πάρα πολύ καλά εκεί τα παιδιά του κύριου Γραμματόπουλου, πολλές οι επιτυχίες πραγματικά. Και νομίζω, Γιώργο, πριν αναφέρουμε τα μετάλλια, αξίζει να πούμε ότι είναι ένας από τους συλλόγους, και αφού μιλάμε για τις πολεμικές τέχνες, που γίνεται πολύ καλή δουλειά και οι επιτυχίες είναι συνεχόμενες, έτσι. Χρόνια το λέμε, βλέπουμε τη φωτογραφία του δασκάλου του κύριου Γιώργου Γραμματόπουλου με τα παιδιά του, έτσι τα νιώθει άλλωστε. Έχουν περάσει γενιές και γενιές νέων αθλητών από τα χέρια του και των υπολείπων βέβαια προπονητών, και δεν είναι μόνο οι αθλητικές επιτυχίες, αλλά είναι και η διαπαιδαγώγηση που προσφέρει ο σεβαστός κύριος Γραμματόπουλος στους αθλητές του και τις αθλητές. Μάλιστα. Όσο αφορά λοιπόν τις φωτογραφίες που βλέπετε και τα μετάλλια που βλέπετε στα παιδιά, στα κρεμασμένα στο λαιμό των παιδιών, τα κατέκτησαν στο 6ο Πανσεραϊκό Kit Cup στην πόλη των Σερών. Το διοργάνωσε ο Πρωτέας Σερών και Σκουτάρεως, και είχαμε αρκετά μετάλλια, συγκεκριμένα χρυσά για την Μαρία Μιχαηλίδη και την Σοφία Διακάκη, ένα αργυρό για την Μαρία Τσερκέζη, ενώ χάλκινα μετάλλια κατέκτησαν ο Μανώλης Κουινέλης, η Φωτεινή Ουσταμπασίδου και η Σοφία Κατσαντούρα. Επιπλέον τις πρώτες θέσεις κατέκτησαν ο Μάριος Μπουστρούκης, ο Νίκος Παντήρης, ο Λουκάς Μιχαηλίδης, ο Γιάννης Τριανταφύλου, η Αλεξάνδρα Σκαλβαρλή και ο Θωμάς Ιωαννίδης. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά, στους προπονητές τους, αλλά και όπως είπαμε στον δάσκαλο, τον κύριο Γραμματόπουλο, για όλη αυτή τη δουλειά και για τις επιτυχίες στις οποίες προχώρησαν, στις οποίες έφτασαν.
Αυτά και με το ΤΑΕΚ Βοντό. Να πούμε επίσης ότι έτσι φτάνοντας προς το φινάλε σιγά σιγά της εκπομπής, ότι είναι μια εβδομάδα κυπέλου αυτή που διανύουμε, κυπέλου Ελλάδος. Μπορεί να μην έχουμε Champions League και Europa League. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Επιστρέφουν τον Μάρτιο με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μετά τα όσα είδαμε τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, τα πρώτα παιχνίδια. Έχουμε Real Barça την Τετάρτη και κύπελλο Ισπανίας, να ξέρεις. Εντάξει. Νομίζω τώρα πώς να μιλήσω για κύπελλο Ελλάδος με αυτό που μου είδες. Είναι λίγο δύσκολο. Άντε, κάτσε μετά να δεις εσύ, Εργοτέλη. Ναι. Κύπελλο Ελλάδος λοιπόν, με ενδιαφέροντα και εκεί παιχνίδια. Πρώτο μάτς για να ξεκινήσουμε από το ζευγάρι του Ολυμπιακού και της Λαμίας, 3-3 στην Φθιώτιδα. Και τώρα έχουμε τον επαναληπτικό στο Γιώργιος Καρεσκάκης. Δεν ξέρω αν θες να κάνεις την προηγούμενη φορά, κάνεις πρόβλεψη στο Champions League και στην Europa League. Δεν ξέρω αν θες να κάνεις και εδώ μια πρόβλεψη. Εγώ είμαι Real Barcelona, δεν έχω τίποτα, δεν ξέρω τίποτα άλλο. Είσαι Real Barcelona, μάλιστα. Οπότε έχουμε επαναληπτικό λοιπόν στο Γιώργος Καρεσκάκης με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ατρόμητο μετά την επικράτησή της μέσα στο Περιστέρι. Έχουμε το τη ρεβάνς τώρα. Στην πρώτη του Χιμένεθ με την επιστροφή του. Σωστά. Ήταν το ντεμπούτο στην επιστροφή ουσιαστικά. Το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο θα δεξαχθεί την ερχόμενη Τρίτη, αύριο δηλαδή στις 7.30, με διαιτητή τον κύριο Τάσο Παπαπέτρου. Το μάτς που αναφέραμε... Το βλέπω αυτό. Κλειστό παιχνίδι. Θες προβλέψεις. Για να δούμε. Το Ολυμπιακός Λαμία που αναφέραμε είναι την Πέμπτη στις 7.30. Νίκη και over 3.5. Άρχισαμε που τελικά πήρες φόρα. Ήταν που δεν ήθελες να κάνεις προβλέψεις. Ναι, άλλο λέγεται τώρα που τρέχει. Μάλιστα, πάμε στο επόμενο, το τρίτο μάτς λοιπόν ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης και τον Εργοτέλη. Η μοναδική ομάδα της Football League που έχει φτάσει στα προημιτελικά είναι αυτή των Κρητικών. Τι είχε γίνει στο πρώτο παιχνίδι, θυμάσαι? Στο πρώτο παιχνίδι, να λοιπόν που με πιάνεις και, και αδιάβαστο. Πάμε στο ΠΑΟΚ Πανιώνιος που είχε επικρατήσει με 2-1 ο Πανιώνιος στη Νέα Σμύρνη. 2-3 γκολ. 2-3 γκολ, μάλιστα. Τετάρτη στις 7.30 το μάτς αυτό. Με τον κύριο Σκουλά από τη Θεσσαλία να το διευθύνει. Στο Αστέρα άσο. Άσο και πρόκριση. Αστέρα τώρα δεν ξέρω κάτι άλλο για το εύρος του σκορ. Ναι. Ολυμπιακός Λαμίας το είπα. Μάλιστα. Τι βλέπω. Ωραία. Αυτά λοιπόν και με το κύπελο Ελλάδος. Είχαμε βέβαια και Super League μέσα στο Σαββατοκύριακο και σήμερα Δευτέρα. Ο Ολυμπιακός σήμερα επικράτησε εύκολα με 5-1 του Όφη. Χασάν, σωστά. Η ΑΕΚ έστω και δύσκολα, όπως είπαμε και νωρίτερα, επικράτησε του Απόλλωνα Σμύρνης. Είχαμε ήττα για τον Παναθηναϊκό στην Νέα Σμύρνη με 2-0 ακόμα. Δεφορμέ και προβληματισμός ο πράσινος στρατόπεδο εδώ για μια ακόμη αγωνιστική. Ο προβληματισμός συνεχίζεται. Είχαμε ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης, με τον Άρη να στέκεται ζωντανό στην Τούμπα και μάλιστα με ανακοίνωση που έβγαλαν οι κυτρινόμαυροι να λένε ότι χάσαμε 2 βαθμούς στην Τούμπα, ότι έπρεπε να νικήσουμε προφανώς. Πάντα είναι ξεχωριστό και μετετερότητα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Σίγουρα. Και είναι ένα αποτέλεσμα που πείραξε τους παοξίδες πολύ. Ναι. Να πούμε ότι στο αγωνιστικό κομμάτι ο Βιερίνη με ένα μακρινό σουτ άνοιξε το σκορ και ισοφάρισε ο Άρης στο φινάλε με ένα γκολ που ωστόσο ο επιθετικός που το έβαλε προερχόταν από θέση offside. Έστω και λίγο, όπως είδαμε στο replay, για πολύ λίγο ήταν ακάλυπτος. Αυτά λοιπόν. Και είχαμε και ντέρμπι, έτσι, μια που μιλάμε για ντέρμπι, Manchester United Liverpool, στο οποίο δεν είχαμε κανένα γκολ. 0-0. Δεν ξέρω αν έχεις να σχολιάσεις κάτι ή αν το έχεις παίξει, έχεις μοντάρει. Τι να δεις δηλαδή, τι κάνα, δεν έκανα τέτοια πράγματα εγώ. Όχι, δεν θέλω να πω κάτι για σένα. Απλά έχεις πάρει πολύ φορά και κάνεις προβλέψεις τώρα τελευταία. Το έπιασα το σημείο, το έπιασα. Συγχαρητήρια λοιπόν, συγχαρητήρια. Κάπου εδώ... Να είναι καλά ο Γιώργος. Να είναι καλά ο Γιώργος, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Φτάνουμε στο τέλος ακόμα μιας εκπομπής. Ανανώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλό ξημέρωμα και καλή εβδομάδα. Να είστε καλά.